Καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω την Πανελλήνια Λαοτορυνολαρυγολογική Εταιρεία για την τιμή που μου έκανε να συμμετέχω στο συντονισμό αυτού του σεμιναρίου πάνω στη ρινοπλαστική με τον εκλεκτό και αγαπητό συνάδελφο και φίλο, τον Βασίλη τον Παυλιδέλη. Να τονίσω ότι κάτι που ξεκίνησε πριν 30 χρόνια μέσα στα δικαστήρια, οι λαρυγολόγοι να θέλουν να πάρουν τη ρινοπλαστική σαν κομμάτι της ειδικότητάς τους, με πρωταγωνιστή στο εδόλιο συνήθως τον Βασίλη τον Παυλιδέλη, και υποστηριχθές τον καθηγητή Αδαμόπουλο και την τότε Πανεπιστημιακή Κλινική. 30 χρόνια μετά, με χαρά μου διαπιστώνω ότι έχουμε τον πρώτο λόγο πάνω στο ρινοπλαστική τη χώρα μας, που στηρίζεται στους παλιότερους συναδέλφους, αλλά και εξαιρετικούς νέους συναδέλφους, νεότερους μάλλον, όπως και οι σημερινοί ομιλητές, οι οποίοι με χαρά μου διαπιστώνω ότι κάνουν τη ρινοπλαστική με θαυμαστή επάρκεια και άριστα αποτελέσματα. Άρα το σεμινάριο, το σημερινό, το webinar έχει ενδιαφέρον για να ακούσουμε την εμπειρία τους, τη γνώση τους, τι καινούριο έχουν να μας φέρουν. Πρέπει εδώ να ευχαριστήσω τις δύο εταιρείες που είναι sponsors του σεμιναρίου, τη PharmaQ με το άθλο μέρα σκεύασμά τη και την Λες, να με συγχωρήσουν να το προφέρω καλά, Λαμπογατογίσε, γαλλικά Μπροδιέρε, έτσι μου είπε ο Γιώργος Ομοιρέας, που έχει μεγαλύτερες επαφές με τους Γάλλους, που έχει το Χέμοστοπ. Τους ευχαριστούμε για την υποστήριξη στις δραστηριότητες της Πανελλήνιας Εταιρείας και ιδιαίτερα σε αυτό το σεμινάριο. Δεν θέλω να χάσουμε το χρόνο μας με πολλές εισηγήσεις. Βασίλη, θα ήθελα να συνεχίσεις και να προλογίσεις τον πρώτο μιλητή. Ναι, πριν προλογίσω τον πρώτο μιλητή, να πω και εγώ δύο λόγια, πολύ περιεκτικά και συνοπτικά. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα καλά επενδυτικά σου λόγια πρώτα-πρώτα όσον αφορά στη μεγάλη μου προσπάθεια να φέρω και να εγκαταστήσω στην Ελλάδα την πλαστική χειρουργική προσώπου, και χαίρομαι γιατί σήμερα στο χώρο μας, στους λαρυγολόγους, πάρα πολλοί συνάδελφοι ασχολούνται με το αντικείμενο και εύχομαι να έχουμε πρόοδους όσον αφορά την επιστημονική και επαγγελματική καταξίωση. Λοιπόν, στον συνάδελφο Ρινά, τον κύριο Μοιραία, να τον παρακαλέσουμε να μας απαντήσει, να μας μιλήσει για το νέες χειρουργικές τεχνικές στη ρινοπλαστική. Να κάνω μια παρέμβαση. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Προκοπάκης. Με μπέρδεψε η λίστα της... Έχει πάρει ένα παλιό, το κύριος ο Προκοπάκης είναι. Βεβαίως. Παρακαλούμε λοιπόν τον κύριο Προκοπάκη να ξεκινήσει για την προεγχειρητική εκτίμηση και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των ασθενών. Ναι, ακούγομαι. Παρακαλώ κύριε Προκοπάκη. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Και εγώ το Προεδρείο και οπωσδήποτε και εγώ να συνεπικουρήσω στα λόγια του κυρίου Μαραγκουδάκη για τη συνεισφορά του Βασίλη του Παυλιδέλη στην θεσμοθέτηση της ρινοπλαστικής και της χειρουργικής του προσώπου στην ειδικότητά μας. Το θέμα το οποίο μου ανατέθηκε να παρουσιάσω έχει να κάνει με την προεγχειρητική εκτίμηση στους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση του ασθενούς και είναι ένα θέμα το οποίο είναι ίσως αρκετά έτσι δύσκολο να αναπτυχθεί και ελπίζω να μην να περάσει καλά η ώρα και να τα πούμε. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου όταν χειρουργούμε, θέλουμε δύο πράγματα βασικά στη ρινοπλαστική, να έχουμε ένα λειτουργικό αποτέλεσμα και υπάρχει και το κομμάτι το αισθητικό. Δηλαδή, η ρινοπλαστική γίνεται οπωσδήποτε και για λειτουργικό και για αισθητικό αποτέλεσμα και είναι σπάνιες οι φορές που γίνεται μόνο για λειτουργικό ή μόνο για αισθητικό. Και ξέρουμε ότι στα 10 άτομα που χτυπάνε την πόρτα μας και θέλουν και ζητάνε ρινοπλαστική, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, μερικοί το ανεβάζουν πάνω από 80%, έχουν και λειτουργικά προβλήματα και βέβαια ορισμένες φορές όπως ο ασθενής εδώ πέρα που βλέπετε δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι όσοι τον δούνε θα πούνε αμέσως ότι σαφέστατα έχει και λειτουργικά προβλήματα εκτός από αισθητικά. Και υπόκειται στον ίδιο το χειρουργό, σε εμάς δηλαδή, να μιλήσει με αυτούς τους ασθενείς και να καταλάβουν και αυτοί αλλά και ο χειρουργός γιατί πράγμα μιλάμε, ποιο είναι το θέμα, ποιο είναι το πρόβλημα των ασθενών. Διότι αν δεν αντιληφθούμε ποιο είναι το πρόβλημα για το οποίο ο ασθενής ήρθε στο ιατρείο μας, ο ασθενής δεν θα είναι ικανοποιημένος στο τέλος. Δεν θα είναι ικανοποιημένος στο τέλος. Εδώ βλέπετε τον ίδιο τον ασθενή πριν και μετά. Τα απαραίτητα προεγχειρητικά βήματα είναι οπωσδήποτε, όπως είπαμε, η αρχική συνέντευξη με τον ασθενή, η φυσική εξέταση και ανάλυση της μύτης και του υπόλοιπου προσώπου, σαφέστατα η λήψη φωτογραφιών, θα δούμε μετά τι τύπου.
το εγχειρητικό πλάνο για τη χρήση καταλλήλων χειρουργικών τεχνικών που χρειάζονται και η τελική διαβούλευση, έτσι ώστε ο ασθενής να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες της επεμβάσεως και φυσικά στο τέλος η έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς. Εμείς ως χειρουργοί πρέπει οπωσδήποτε να αξιολογήσουμε την προχειρητική ένδειξη για την ρινοπλαστική. Σαφέστατα πιστεύω ότι πάντοτε το λειτουργικό αποτέλεσμα πρέπει να συνυπολογίζεται με το αισθητικό και ίσως αυτό είναι το τεράστιο προσόν που έχουμε εμείς ως οτορινολαριγολόγοι στην αντιμετώπιση των επεμβάσεων αυτών. Πρέπει να αξιολογούμε τις προσδοκίες του ασθενούς και να πραγματοποιούμε μια αρχική ανάλυση του προσώπου και των αναλογιών της. Μείζον ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί είναι αν θα προχωρήσουμε σε κλειστή ή σε ανοιχτή ρινοπλαστική. Κλασικά η κλειστή ρινοπλαστική έχει λιγότερο προβλέψιμο αποτέλεσμα σε σχέση με την ανοιχτή ρινοπλαστική που έχει ένα πολύ πιο προβλέψιμο αποτέλεσμα. Αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής αυτό που μετράει πάντοτε είναι ότι μιλάμε για πώς θα γίνει η χειρουργική προσέγγιση για να δουλέψουμε στην περιοχή της ρινός. Και μιλάμε ότι αν θέλουμε να έχουμε ένα περιβάλλον όπως βλέπετε αριστερά ή ένα περιβάλλον όπως φαίνεται δεξιά, δηλαδή στο περιβάλλον της ανοιχτής ρινοπλαστικής. Πολλοί λένε ότι, για παράδειγμα, αν είναι μόνο πρόβλημα στην ασθένεια η πυραμίδα, καλά να πάμε κλειστή ρινοπλαστική. Αν είναι συνδυασμένη δυσμορφία, μπορούμε να πάμε και με κλειστή και ανοιχτή. Βλέπετε διάφορα παραδείγματα. Προσωπικά είμαι οπαδός της ανοιχτής ρινοπλαστικής. Κάνω τουλάχιστον το 90% των επεμβάσεων μου με ανοιχτή ρινοπλαστική. Και υπάρχουν περιπτώσεις που νομίζω ότι δεν θα γινόταν, τουλάχιστον θα ήταν ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν περιστατικά τέτοια με κλειστή ρινοπλαστική. Και βλέπετε ότι πρέπει πάντοτε να συζητάμε με τους ασθενείς, έτσι ώστε να ξέρουμε τι θα περιμένουμε, να ξέρουν όλες τις λεπτομέρειες της επεμβάσεως, ποια είναι η περίοδος αναρρώσεως και βέβαια, όπως είπαμε, τις προσδοκίες. Η συζήτηση αυτή μπορεί να γίνεται είτε αν αυτός ο οποίος έρχεται είναι μεγαλύτερης ηλικίας, είτε αν είναι μικρότερης ηλικίας. Και πρέπει πάντοτε να τεκμηριώνουμε τα βήματά μας με φωτογραφίες οι οποίες γίνονται πριν και μετά. Και ενώ στην τελευταία και στην πρώτη τελευταία περίπτωση σας έδειξα οι πιο πολλοί συνάδελφοι θα ήταν υπέρμαχοι της ανοιχτής ρινοπλαστικής, εδώ πέρα, στη συγκεκριμένη κοπέλα, επίσης έκανα ανοιχτή ρινοπλαστική, μια που θεώρησα ότι θα μπορούσα να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα λειτουργικά κυρίως ενοχλήματα τα οποία είχε προεγχειρητικά. Και βλέπετε ότι αν οι λήψεις είναι όχι μόνο από μία μεριά, δηλαδή όχι μόνο προφίλ ή μόνο φας, αλλά είναι σε διαφορετικές γωνίες, αναδεικνύονται τα προβλήματα τα οποία έχει καθένας. Και όταν κάνουμε λοιπόν ρινοπλαστική πρωτίστως για λειτουργικούς λόγους, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε και ένα αισθητικό αποτέλεσμα, ενώ όταν κάνουμε μια ρινοπλαστική κυρίως για αισθητικούς λόγους, πρέπει οπωσδήποτε και το λειτουργικό αποτέλεσμα να βελτιώνεται. Ο χειρουργός λοιπόν αμέσως μετά την αρχική συνέντευξη θα πρέπει οπωσδήποτε να αξιολογεί τα κίνητρα του ασθενούς και τις επιθυμίες του και να αποκλείσει ευθύς εξ αρχής τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, να μην δέχεται πιέσεις από τρίτους και να δουλέψει πολύ με ενδεχόμενες σωματομορφικές διαταραχές. Παράδειγμα αυτός ο ασθενής, ο οποίος επέμενε για κλειστή ρινοπλαστική, προσωπικά πίστευα ότι το καλύτερο ήταν να γίνει σε αυτόν ανοιχτή ρινοπλαστική, δεν δέχτηκε, δεν τον ανέλαβα. Η κλινική εξέταση είναι απαραίτητη, περιλαμβάνει όπως καταλαβαίνετε και αυτό επίσης έχει να κάνει με εμάς τον ρινολαριγκολόγους περισσότερο, με την επισκόπηση και αξιολόγηση της συμμετρίας της ρινός και του προσώπου, την επισκόπηση ψηλάφιση του υπερκείμενου δέρματος της ρινός, του υποδορείου ιστού, το πάχος, την ελαστικότητα, τη μετοπορεινική γωνία, την οστένη πυραμίδα, τους χόνδρους και βέβαια την εξέταση των ρινικών κοιλοτήτων. Και βεβαίως πρέπει οπωσδήποτε να δούμε όλη τη ρινική κοιλότητα με και χωρίς αγκιοσυσπαστικό, να γίνει αξιολόγηση του ρινικού βλενογόνου, των ρινικών κογχών, του διαφράγματος, της βαλβίδας, τυχών συμφύσης, παλαιότερα χειρουργία και βέβαια ενδοσκόπηση του ρινός, της ρινός για ενδεχομένως ύπαρξη άλλης παθολογίας συνοδής, όπως είναι η χρόνια ρινοκολπίτιδα, πολύποδες, ο έλοχος του ρινοφάριγγα, η όγκη. Μου έχει τύχει να βρω όγκο κατά την ενδοσκόπηση, όπως και βεβαίως αρκετές φορές πολύποδες ή άλλα ενοχλήματα. Και όλα αυτά πρέπει να τα συζητάμε με τους ασθενείς, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στις προσδοκίες του ασθενούς, έτσι ώστε και αυτός να είναι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Η κλινική εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει τον έλεγχο της βατότητας, είτε με ρινομανόμετρο, είτε με ακουστική ρινομανομετρία. Εμείς εδώ μάλλον κάνουμε περισσότερο την ρινομανομετρία.
Και ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό σημείο είναι η συνοσηρότητα κυρίως. Δηλαδή, έχει ο ασθενής αλλεργίες, έχει ειρηνικό τραύμα, έχει ειρηνοκολπίτιδα, έχει άπνιες, δροχαλιτό, επιστάξεις, άσθημα, κεφαλαργίες, στάση για χιλοειδή, χρήση φαρμάκων, διάφορους εφισμούς και βέβαια ποιες είναι οι περιβαλλοντολογικές και εργασιακές συνθήκες. Και ο προχειρητικός έλεγχος περιλαμβάνει φυσικά ένα baseline, ένα νευματολογικό έλεγχο και βιοχημικό και την αναισθησιολογική εκτίμηση. Εμείς εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ηράκλειο, ο ασθενής που θα μπει έρχεται την προηγούμενη μέρα, κάνει όλο τον προχειρητικό έλεγχο και αν δεν είναι πρώτο περιστατικό, φεύγει και ξαναέρχεται την επόμενη μέρα το πρωί όπου χειρουργείται. Κλασικό παράδειγμα συνοσηρότητας που πρέπει να συζητήσουμε με τον ασθενή είναι παράδειγμα αυτή η κοπέλα, η οποία βλέποντας τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια της και με ένα πολύ απλό ιστορικό αντιλαμβανόμεθα ότι εάν τη χειρουργήσουμε, όσο καλή χειρουργή και να είμαστε, εάν δεν αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο στη συγκεκριμένη σίγουρο πρόβλημα της αλλεργίας το οποίο είχε, πολύ απλά οι ασθενείς ενδεχομένως να ήταν ευχαριστημένοι αισθητικά, αλλά να μην είχε μία βελτίωση της λειτουργικότητας. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το ψάχνουμε. Με παράδειγμα αυτό με τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια για τις αλλεργίες. Ή αυτός ο ασθενής ο οποίος φορούσε CPAP, αυτός ήρθε επειδή είχε πρόβλημα με το CPAP και επειδή έχουμε μια άριστη συνεργασία με το πνευμονολογικό τμήμα που μας στέλνει εδώ πέρα ασθενείς και έχουμε πάνω από 25 ασθενείς που έχουμε παρέμβει για να βελτιώσουμε την μύτη τους με ανοιχτή ή κλειστή ρινοπλαστική και πάρα πολλοί από αυτούς πετάνε τη CPAP μετά. Αυτός ο ασθενής δεν ήρθε για να βελτιωθεί εμφανισιακά. Παρεμπιπτόντως πήγε βέβαια πολύ καλύτερα, όπως βλέπετε, προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Όλες οι φωτογραφίες είναι ένα μήνα μετά. Αλλά βασικά λύθηκε το πρόβλημά του και ήταν πάρα, πάρα πολύ ικανοποιημένος, επειδή πολύ απλά εμείς ως ειδικότητα είμαστε αυτοί που είμαστε πιο κοντά στην περιοχή που είναι το σπίτι μας και πρέπει η συνοσηρότητα, αυτή η συνηθισμένη συνοσηρότητα που συναντάμε, να την αντιμετωπίζουμε, όχι δηλαδή μόνο το χειρουργείο, αλλά τον άρρωστο ως οντότητα. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτός εδώ ο ασθενής, ο οποίος πριν το χειρουργείο μας είπε ότι έχει ένα ιδιοπαθές αγκιοείδημα και ήμασταν προετοιμασμένοι και πράγματι μία μέρα την πρώτη μεταχειρητική ημέρα έκανε αγκιοείδημα εδώ πέρα στη γλώσσα. Περιμέναμε δηλαδή ενδεχόμενη τέτοια κατάσταση και την αντιμετωπίσαμε και ο ίδιος ασθενής ήταν πάρα, πάρα πολύ ικανοποιημένος που πράγματι το είχαμε οργανώσει έτσι και το αντιμετωπίσαμε. Επίσης ένα άλλο σημαντικό πράγμα είναι ότι για να λυθεί ένα πρόβλημα, γενικά αυτό, πρέπει όλοι, αυτός που θα κληθεί για να λύσει το πρόβλημα, να ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πολλές φορές, εγώ το κάνω πάντα τουλάχιστον, ζητάω από τον ίδιο τον ασθενή να υποδείξει τι θέλει να αλλάξει πάνω του. Άσχετο αν εγώ βλέπω ορισμένα πράγματα σε αυτόν. Και έτσι, για παράδειγμα, αυτόν εδώ τον νεαρό 20 ετών από το Ρέθυμνο, δεν το χειρούργησα τελικά, γιατί στην ερώτηση τι άσχημο βλέπει πάνω του, δεν μπορούσε να πει απολύτως τίποτα. Δεν μπορούσε να εκφραστεί. Δεν έβλεπε κάτι. Έβλεπε, του λέγανε ότι έχει άσχημη μύτη, αλλά ο ίδιος δεν μπορούσε να το αξιολογήσει. Μετά, σε περαιτέρω έρευνα η οποία έγινε, είχε και σωματομορφικού τύπου διαταραχές. Τους χειρουργούμε όλους, δηλαδή όλοι όσοι χτυπάνε την πόρτα μας για να τους χειρουργήσουμε, τους χειρουργούμε. Αυτός είναι ο ερμής του Πραξιτέλους, όπως γνωρίζετε είναι το τελειότερο άγαλμα της κλασικής αρχαιότητος και εάν πάμε με τα κλασικά κριτήρια της ρινοπλαστικής, ειδικά των δυτικών χωρών, ο ερμής του Πραξιτέλους θέλει ρινοπλαστική. Βλέπετε εδώ πέρα έχει ένα ήπιο ύβο, βλέπετε αριστερά, και είναι wide, είναι ευρέα λίγο τα ρινικά του οστά. Μάλιστα, στο εξωτερικό, όποτε δείχνουν αυτή τη διαφάνεια, υπάρχει πολύ κριτική από κάτω. Το λέω αυτό διότι στην αρχαιότητα, για παράδειγμα, αυτού του είδους οι μύτες και τα ευρέα κορταφικά ρινικά οστά με λίγο ύβο ήταν σημείο πυγμής. Και θέλω να πω ότι δεν σημαίνει ότι όλες οι μύτες, οτιδήποτε δυσμορφία, οτιδήποτε πράγμα έρχεται κάποιος και μας ζητάει, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε χωρίς συζήτηση. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι η συζήτηση μεταξύ ασθενούς και γιατρού με εμάς είναι αυτό που στο τέλος θα μας κάνει να είναι χαρούμενοι και αυτοί και εμείς. Η επανεγχείρηση είναι πάλι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Μερικοί λένε ότι μία στις 15, μία στις 20 φορές που θα χειρουργήσουμε θα χρειαστεί να γίνει και δεύτερο χειρουργείο. Εδώ σε μία έρευνα που είχαμε κάνει βλέπουμε ότι συνήθως στην επανεγχείρηση ένα 55% έχει να κάνει με αισθητικούς λόγους και ένα 15% με λειτουργικό, ενώ το μεικτό έχει να κάνει περίπου με 30%, βλέπετε εδώ το paper.
που το είχαμε στο Plastic and Reconstructive Surgery και βλέπουμε εδώ πέρα ότι πραγματικά η δευτεροπαθής, η δεύτερη επανεγχείρηση στην οποία γίνεται πολλές φορές βελτιώνει την ικανοποίηση του ασθενούς, παρόλο που ίσως αυτό να φύλλεται λίγο εξήμουρο, αρκεί να έχουμε ξεκαθαρίσει ορισμένα θέματα με τις ίδιες τις προσδοκίες και τις προτιμήσεις του ασθενούς. Υπάρχει αντικειμενική ομορφιά. Βασικά στη ζωή μας δεν υπάρχει συμμετρία με την έννοια που το εννοούμε. Εδώ ένα απλό παράδειγμα που είχα κάνει μια φορά στο Βέλγιο, είχα πολλούς ασθενείς, αλλά σας δείχνω ενδεικτικά ένα. Η κανονική φωτογραφία του κυρίου που βλέπετε είναι η αριστερή όπως κοιτάτε. Η μεσαία είναι ο διπλασιασμός του δεξιού μισού και η αριστερή ο διπλασιασμός του άλλου μισού. Και βλέπετε από αυτό το πολύ απλό πείραμα ότι δεν υπάρχουν αμυγώς συμμετρικά πρόσωπα στη φύση και η συμμετρία όπως το εννοούμε εμείς, δηλαδή το ένα προς ένα, δεν συνεπάγεται πάντοτε ότι είναι συνώνυμο της ομορφιάς. Έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές φορές, όχι πολλές φορές, λίγες φορές είναι η αλήθεια, τη χρυσή αναλογία, το Golden Ratio, και μάλιστα δημοσιεύσαμε πριν μερικά χρόνια στο Rhinology, όπου προτείναμε ότι πρακτικά η μόνη αναλογία η οποία πραγματικά σχετίζεται με την ομορφιά είναι αυτή, η οποία είναι η χρυσή αναλογία που συναντάται στη φύση δεξιά και αριστερά στο μικρό κόσμο και στο μακρό κόσμο. Και μάλιστα υπάρχουν κλινικές, ειδικά στην Καλιφόρνια, που έχουν κάνει η υιοθέτηση, η adaptation της χρυσής αναλογίας σε διάφορα λογισμικά και τα εφαρμόζοντας πάνω στο πρόσωπο, μπορούμε να δούμε προεγχειρητικά πώς μπορεί αυτό ενδεχομένως να βελτιωθεί το πρόσωπο με τα εγχειρητικά και το άνθρωπος να είναι ικανοποιημένος. Όλα αυτά βρίσκονται βέβαια σε πρόδρομη μορφή. Αυτό είναι οι αναλογίες που είχαμε προτείνει εμείς σε εκείνο το paper. Αλλά όλα αυτά ίσως είναι λίγο πιο μελλοντικά. Αυτό που συμβαίνει στην πράξη είναι ότι πολλές φορές τελειώνουμε ένα χειρουργείο και λέμε ίσως θα μπορούσα να κάνω κάτι περισσότερο διεγχειρητικά. Και όμως αυτός ο ασθενής έρχεται μετά και είναι απίστευτα ικανοποιημένος. Και άλλες φορές τελειώνουμε ένα χειρουργείο που λέμε «Α, έκανα τα πάντα, είμαι φοβερός, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα» και ο ασθενής φαίνεται μετά να μην είναι τόσο πολύ ικανοποιημένος. Ξανά έρχεται λοιπόν το θέμα ότι πρέπει να συζητάμε με τους ασθενείς. Εδώ βλέπετε έναν ασθενή, ο οποίος κατά κοινή ομολογία πήγε καλά. Σας πληροφορώ ότι αυτός ο ασθενής μου έκανε εμένα προσωπικά τη ζωή δύσκολη, θεώρησε ότι τον κατέστρεψα και είχε μια εντονότατη σωματομορφική διαταραχή, BDD βλέπετε εκεί, Body Dysmorphic Disorder, και θέλω να σας πω λίγο για αυτά, διότι εδώ βλέπετε ένα άρθρο που δημοσιεύσαμε πριν μερικά χρόνια, ένα πολύ σημαντικό άρθρο κατά τη γνώμη μου, στο Plastic and Reconstructive Surgery πάλι, που τι λέει αυτό το άρθρο, λέει ότι ένα στους τρεις που έρχεται και χτυπάει την πόρτα για να ζητήσει ρινοπλαστική έχει πολύ αυξημένη πιθανότητα να έχει σωματομορφικού τύπου διαταραχή. Ένα στους τρεις, είναι τεράστιο το ποσοστό. Εδώ πέρα βλέπετε το ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμοποιήσαμε για αυτή τη μεγάλη έρευνα σε 226 άτομα και το προϊόν της έρευνας που έτυχε πολύ μεγάλη δημοσιότητα, ειδικά στην Αμερική, γιατί μας το αναδημοσίευσαν οι New York Times σε κάποια στιγμή, είναι αυτό εδώ που βλέπετε, ότι από τα 226 άτομα της μελέτης μας, το 33% είχαν πολύ αυξημένη πιθανότητα για σωματομορφική διαταραχή, όμως στην ομάδα των ασθενών που προσήλθαν για αισθητικούς λόγους πρωτίστως, το ποσοστό ήταν πολύ πιο ψηλό, ήταν 43%, ενώ στην ομάδα των ασθενών που προσήλθαν για λειτουργικούς λόγους ήταν 12%. Μετά από λίγο καιρό, μια πολύ καλή συνάδελφος δικιά μας, η Φιλιό Ηλεκάκη, δημοσίευσε αυτό το ερωτηματολόγιο, είναι στα αγγλικά, για την εκτίμηση των σωματομορφικών διαταραχών, που πραγματικά είναι ένας εφιάλτης, ή μάλλον να μην είναι ίσως σκληρή λέξη αυτή, αλλά είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συνέχεια, ειδικά εμείς που ασχολούμαστε με τις ρινοπλαστικές. Αυτή είναι η μετάφραση που χρησιμοποιώ εδώ και 5-6 χρόνια, και να σας πω λίγο τι είναι, ενώ δεν είναι σταθμισμένο, το χρησιμοποιούμε. Εάν ο ασθενής απαντήσει στην ερώτηση 1 και στην ερώτηση 2 ναι, και είτε ναι στην ερώτηση 7, είτε πάνω από μέτρια στην ερώτηση 3, 4, 5 ή 6, τότε τον στέλνουμε στο ψυχίατρο στο δικό μας, ο οποίος θα ψάξει περισσότερο, διότι αν ισχύει αυτή η συνθήκη που σας είπα, τότε έχει πολύ αυξημένες πιθανότητες για σωματομορφικές διαταραχές και η επίσκεψη στους ψυχιάτρους του δικού μας δεν θα πει ότι έχει ή δεν έχει, αλλά ο ψυχίατρος δίνει ένα χαρτί που μας λέει εάν δύναται ή όχι να συμπληρώσει τη συγκατάθεση. Και είναι ένας τρόπος που έχουμε βρει για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση των σωματομορφικών διαταραχών, που όπως σας είπα είναι πάρα πολύ συνηθισμένη. Και επίσης εδώ είναι ένα άλλο άρθρο που επίσης δημοσιεύσαμε πριν από 5-6 χρόνια, που τι δείχνει. Δείχνει ότι αν πραγματικά εντοπίσουμε σωματομορφικές διαταραχές προεγχειρητικά, τότε πραγματικά
Αυτό μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στην ικανοποίηση των ασθενών με τεχειρητικά και αυτό είναι το πρώτο άρθρο πάλι στο Plastic and Reconstructive Surgery που το έχουμε τεκμηριώσει. Υπάρχουν και διάφορα ερωτηματολόγια τα οποία υπάρχουν γενικά στην αγορά για την συμπλήρωση, όπου η συμπλήρωση των οποίων έχει να κάνει με την ικανοποίηση ή όχι των ασθενών με τεχειρητικά, όπως είναι αυτό το Rhinoplasty Outcome Evaluation. Προσωπικά δεν το χρησιμοποιώ γιατί δεν το βρίσκω απαραίτητο. Ή το NOSE, που είναι ένα κλασικό σύστημα που ο Βασίλης ο Λαχανάς με την ομάδα της Λάρισας το έχουν δουλέψει και το έχουν κάνει, το έχουν στάνταρ για τα, validated για τα ελληνικά δεδομένα. Για το NOSE είναι πολύ χρήσιμο ερωτηματολόγιο αυτό. Τώρα, η λήψη φωτογραφιών. Εγώ προτιμώ 7 λήψεις πριν και μετά το χειρουργείο ένα μήνα. Οι 7 λήψεις, βλέπετε εδώ πέρα πώς είναι, είναι η FAS, είναι από πάνω, είναι η Base View, είναι οι 45 μοίρες που είναι η αγαπημένη μου λήψη και φυσικά είναι οι προφίλ, οι φωτογραφίες. Δεν έχω τη δυνατότητα να έχω θάλαμο δικά μου, αλλά και συνήθως χρησιμοποιώ αυτό το φόντο το οποίο βλέπετε πίσω, που είναι η πόρτα της γραμματέως μου και έχει και καλό φωτισμό και γενικά πιστεύω ότι γίνεται ένα αρκετά καλό documentation. Μερικές φορές όταν φωτογραφίζουμε από μία μεριά, δηλαδή όπως εδώ στην τοπελίτσα από τη FAS ή από την Base View, δεν φαίνεται τόσο πολύ το πρόβλημα και γι' αυτό πάντοτε, όχι πάντοτε, αρκετές φορές η παθολογία μπορεί να φανεί από μία άλλη λήψη, όπως εδώ είναι 45 μοίρες ή η προφίλ φωτογράφηση. Αλλά νομίζω ότι η φωτογράφηση είναι εκ των όνου κάνευ. Και εδώ βλέπετε μία σειρά από papers τα οποία δικά μας, όταν λέω δικά μας εννοώ της ειδικότητας, που το έχουν τεκμηριώσει αυτό, ότι δηλαδή η δυσδιάστατη φωτογράφηση πόσο πολύ μπορεί να συνεισφέρει στην προεγχειρητική και μετεγχειρητική καταγραφή και φυσικά ικανοποίηση των ασθενών, διότι είναι ασθενείς οι οποίοι έρχονται και τελικά είναι ικανοποιημένοι μόνο να δουν τη φωτογραφία μετά. Πάλι της Φιλιώς ένα πολύ ωραίο άρθρο εδώ πέρα, το οποίο λέει ότι εισάγει πλέον το τρισδιάστατο μόρφιν και βλέπουμε ότι τα νούμερα είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή, οι ασθενείς οι οποίοι έχουν μπει σε αυτή τη μελέτη στο Βέλγιο πραγματικά είχαν ικανοποιηθεί με το τρισδιάστατο μόρφινγκ. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο παίρνει πάρα πάρα πολύ ώρα και προσωπικά δεν είμαι πεπισμένος ότι θα το χρησιμοποιούσα αυτή τη στιγμή ως εργαλείο πρώτης γραμμής στους ασθενείς. Αλλά πραγματικά είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι συνεισφέρει στην ικανοποίηση των ασθενών. Εδώ κάτι γραφήματα από το ίδιο paper. Τώρα, οι ασθενείς, όπως ξέρετε, αρκετές φορές στέλνουν διάφορα email. Προσωπικά δεν απαντώ σε email τα οποία έρχονται και κάνουν ερωτήσεις οι οποίες φαίνονται πολύ απλές, αλλά δεν είναι δυνατόν να αρχίσει κάποιος μία συζήτηση τέτοια από το ίντερνετ. Και ναι, ας μην ικανοποιηθεί ο ασθενής ο οποίος στέλνει αυτές τις απαντήσεις, αυτά τα ερωτήματα, αλλά καλό θα είναι αυτά τα ερωτήματα να γίνονται στο ιατρείο. Το εγχειρητικό πλάνο, όπως είπαμε, περιλαμβάνει αν θα είναι ανοιχτή ή κλειστή ρινοπλαστική, τι στρατηγική θα κάνουμε, αν θα πάρουμε grafts, αν θα πάρουμε στους χόντρους, περιγαίους χόντρους. Αλλά κάθε φορά υπάρχουν περισσότεροι από ένας δρόμος που οδηγούν στη Ρώμη, όπως λένε, και δεν υπάρχει μια δεδομένη πάντοτε χειρουργική προσέγγιση. Άλλωστε και η μαγεία της ρινοπλαστικής είναι αυτή ότι είναι μια επέμβαση χωρίς βήματα, αλλά είναι μια επέμβαση με αρχές, τις οποίες πρέπει να τηρούμε αναλόγως με το τι πρόβλημα θέλουμε να διορθώσουμε και αυτό απαιτεί αρκετή επιδεξιότητα και εμπειρία με μία, αν θέλετε, μία ικανότητα πρόβλεψης του μετεχειρητικού αποτέλεσματος που έρχεται σύν το χρόνο και μετά από πάρα πάρα πολλές ώρες δουλειάς. Απίστευτα σημαντικό είναι όχι μόνο η προφορική ενημέρωση στους ασθενούς αλλά και η λήψη έγγραφης συγκατάθεσης με χρήση πρωτότυπου εγγράφου. Εδώ σας δείχνω αυτό που χρησιμοποιούμε εδώ και ένα χρόνο, λιγότερο από ένα χρόνο, από Σεπτέμβριο, και είναι ένα κείμενο, το οποίο φυσικά μπορούμε να στο στείλουμε, αν θέλετε, το οποίο έχω φτιάξει μαζί με τον κύριο Κωνσταντινίδη, τον καθηγητή του, τον Γιάννη Κωνσταντινίδη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και λογικά θα πρέπει και αυτός να έχει αρχίσει να το δίνει. Είναι ένα κείμενο το οποίο λέει αρκετά συγκεκριμένα αυτά τα οποία πρέπει να υπογράψει ο ασθενής και βασίζεται σε ένα κείμενο το οποίο έχουμε φτιάξει με το Euphoria που είμαστε μέλη την οργάνωση της Euphoria. Και βλέπετε εδώ πέρα αναλύονται διάφορα ποστά επιτυχίας, πιθανές επιπλοκές,
συχνές, σπάνιες εκπλοκές, τι θα γίνει μετά την επέμβαση, όλα αυτά τα πράγματα με διαχειριτικές οδηγίες έτσι αδρά και στο τέλος είτε υπογράφει ο ασθενής αν συμφωνεί, είτε αν δεν συμφωνεί δεν υπογράφει και όλα αυτά γίνονται πάντοτε παρουσία του γιατρού. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι ποτέ δεν υπογράφει τη συνένεση εάν δεν είναι παρόν ο γιατρός και εκεί γίνονται τα τελευταία ερωτήματα. Να ένας ασθενής που σε εισαγωγικά την πάτησα, αυτός ήταν από τη Γεωργία, από το κράτος της Γεωργίας. Είχε ένα πρόβλημα στη χόντρινη πυραμίδα, του πήρα μοσχεύματα από τα αυτιά για να γίνει η αποκατάσταση. Με διαχειριτικά, ενώ βλέπετε στο αυτί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτός είχε τεράστια προβλήματα και μου έλεγε ότι δεν τον είχα ενημερώσει ότι θα έπαιρνα μοσχεύματα από τα αυτιά. Μετά από τις φωτογραφίες με διαχειριτικές ένιωσε καλύτερα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα κλασικό παράδειγμα που ο ασθενής είτε έχει δίκιο είτε έχει άδικο. Δεν μπορείς να αποδείξεις ότι πραγματικά τον ενημέρωσε τόσο πολύ ή αν μη τι άλλο είχες μια πολύ καλή επικοινωνία μαζί του. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ικανοποίηση ο ασθενούς μέσω της κατάλληλης προσεγγίσεως, κατανόησης προσέγγισης, να μπορούμε αν γίνεται να δουλέψουμε το ψυχολογικό προφίλ του ασθενούς, να κάνουμε κάποιο είδους μόρφινγκ προεγχειρητικό και βέβαια να μιλάμε πάντα για εφικτές προσδοκίες. Σαν την κοπέλα, στην κυρία εδώ πέρα, η οποία είναι οδηγός λεωφορείου από τα Σφακιά, η οποία ήθελε συγκεκριμένα πράγματα, ήθελε να φτιαχτεί λίγο πριν το γάμο της κόρης της και πράγματι πήγε πολύ καλά, ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένη με διαχειριτικά. Ή αυτός ο πρόσφυγας από τη Συρία, ο οποίος μετατραυματικό είχε δεχτεί πλήγμα στη μύτη από ένα κοντάκιο όπλου, πήγε πολύ καλά με διαχειριτικά και ήταν ευχαριστημένος, συζητώντας πριν και μετά το χειρουργείο βέβαια με αυτόν τον άνθρωπο. Και είναι και άλλες περιπτώσεις οι οποίες είναι πολύ δύσκολες. Όπως Μανώλη, είναι... να μην χάνουμε το χρόνο. Τελειώνω. Ναι. Και αυτοί πάνε πολύ καλά. Λοιπόν, τι κάνουμε εμείς, ότι δεύτερη μέρα βγάζουμε τον πομματισμό, τέταρτη μέρα βγάζουμε τον άρθηκα, αφαίρεση δραμάτων 10η μέρα, καινούργια φωτογράφηση και επανεκτίμηση σε ένα μήνα, συνεχής χρήση πλήσεων. Τελειώνω, κύριε Μαγκουδάκη, κύριε Παπλιδάλη, λέγοντας. Το project το οποίο έχουμε αρχίσει εδώ πέρα να τρέχουμε πάλι με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, τον κύριο Κωνσταντινίδη, βλέπετε ότι είμαστε εμείς, η Θεσσαλονίκη, το Port Elizabeth στην Νότια Αφρική, Βρυξέλλες, Λέβεν και στο Άμστερνταμ. Όπου τι κάνουμε, προσπαθούμε να βρούμε τι γίνεται με αυτούς που απορρίπτουμε εμείς, δηλαδή με τις ρινοπλαστικές που εμείς απορρίπτουμε, εμείς ως χειρουργοί απορρίπτουμε, προσπαθούμε να δούμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Και βλέπετε εδώ πέρα όλο το πρωτόκολλο. Είναι πολύ λεπτομερές και πιστεύω ότι σε 1,5 χρόνο από τώρα θα έχουμε βγάλει αποτέλεσμα και θα ξέρουμε και εμείς γιατί, τι γίνεται όταν απορρίπτουμε ορισμένα περιστατικά. Δεν θέλω να καταχραστώ όλο τον χρόνο σας. Αυτά είχα να πω και ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ κύριε Προκοπάκη. Μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Αφήνει πολλά θέματα για κουβέντα. Ούτως ή άλλως τα κριτήρια επιλογής, απόρριψης είναι θέμα προς συζήτηση. Μόνο για το τελευταίο 1,5 χρόνο είναι πάρα πολύ λίγο. Πρέπει να δείτε αυτούς που απορρίψατε. Αν χειρουργήθηκαν, πώς είναι ένα χρόνο μετά το χειρουργείο, για να δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, καλωσορίζω στον επόμενο μιλητή, ο οποίος είναι από το αδελφό νοσοκομείο. Είναι δύο αδερφάκια, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα, τον κύριο Βασίλη Νικολαή, τον επίκουρο καθηγητή, που θα μας πει για το σημαντικό θέμα τεχνικών διόρθωσης και κορυφής. Να τονίσω από τη δική μας τη μεριά, από το Αττικό νοσοκομείο, δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο για να ασχοληθούμε με ρινοπλαστική στο νοσοκομείο μας, που το βάρος της ογκολογίας και της οτοχειρουργικής κυριολεκτικά δεν μας επιτρέπουν την πολυτέλεια να ασχοληθούμε με αυτό το τόσο ενδιαφέρον θέμα. Και βέβαια, εγώ πληρώνω τις συνέπειες που δεν μπορώ να κάνω αυτό που θέλω μέσα στο νοσοκομείο. Κύριε Νικολαίδη, μπορείτε να ξεκινήσετε. Κύριε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω για αυτό το ενδιαφέρον θέμα, όπως τις τεχνικές για την κορυφή της μύτης. Ανάλυση τώρα της κορυφής της μύτης, κατά πρόσωπο θα εκτιμήσουμε το πάχος του δέρματος, θα εκτιμήσουμε τα tip defining points, δηλαδή την κορυφή της μύτης όπως σχηματίζεται από τους στόλους των πτερυγαίων χόντρων, το εύρος της βάσης της μύτης και τη σχέση της στυλίδας με τα χείλη των μυκτήρων. Θα εκτιμήσουμε την προβολή της κορυφής της μύτης με τους διάφορες κανόνες προβολής που υπάρχουν. Εδώ έχω μόνο φαίνεται το... Και δεν ξέρω τι γίνεται. Ωραία. Με τους διάφορους κανόνες που υπάρχουν.
Θα εκτιμήσουμε τη ρινοχυλική γωνία, η οποία θα πρέπει να έχει γενικώς μια αμβλία γωνία και στους άνδρες και στις γυναίκες, και πώς εμφανίζεται η στυλίδα κάτω από το ελεύθερο χείλος του νυχτήρα ή ρόθωνα, για να μην έχουμε μια κρεμάμενη στυλίδα, μια χάνη κολουμέλα δηλαδή. Εδώ ένα πολύ σπουδαίο σημείο είναι το infratip, το double break, το infratip break δηλαδή, το οποίο είναι η μετάβαση του έσω σχέλους του πτερυγαίου στο ενδιάμεσο σχέλος του πτερυγαίου, στην intermediate κρούρα, μια γωνία που πρέπει να τηρούμε, όπως επίσης και η επόμενη γωνία, το supratip break, που είναι η μετάβαση της κορυφής της μύτης στον πλάγιο χόνδρο, όπου αυτές οι δύο γωνίες, αν τηρηθούν, δίνουν ένα πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα και μια κομψή κορυφή της μύτης. Αν αυτές δεν τις τηρήσουμε, μπορεί να έχουμε εδώ να φαίνεται ογκώδης η κορυφή της μύτης και αφύσικη. Επίσης, θα εκτιμήσουμε και τη βάση της μύτης, τη συμμετρία, το μήκος της στυλίδας, καθώς και το σχήμα και το μέγεθος και τον προσανατολισμό των ροθών. Εδώ βλέπουμε τις δύο θεωρίες που υπάρχουν για το μήκος, την προβολή και την περιστροφή της κορυφής της μύτης. Η tripod theory, η οποία είναι πιο απλοϊκή, γιατί όσον αφορά τη στυλίδα δίνει μόνο ένα σκέλος, ενώ δίνει δύο σκέλη προς τα πλάγια, προς τα έξω σκέλη των πτερυγαίων, ενώ η μη arc theory, η οποία είναι πιο λεπτομερής και περιγράφει καλύτερα τους πτερυγαίους χόνδρους και τις μεταβολές που πρέπει να υποστεί η κορυφή της μύτης. Οι μηχανισμοί τώρα στήριξης της κορυφής είναι ο σύνδεσμος του κεφαλικού χείλους του έξω σκέλους του πτερυγαίου με τον πλάγιο, είναι το σχήμα, το μέγεθος και η ελαστικότητα των πτερυγαίων χόνδρων, καθώς και ο σύνδεσμος των έσω σκελών με το ουραίο τμήμα του τετράπλευρου χόνδρου του διαφράγματος. Εδώ βλέπουμε τα χαρακτηριστικά μιας σταθερής βάσης της μύτης, γιατί πάντα θα πρέπει να επιδιώκουμε να έχουμε σταθερή βάση. Αν δεν έχουμε σταθερή βάση, το μεταχειρητικό αποτέλεσμα θα είναι απογοητευτικό, γιατί η βάση, η κορυφή της μύτης θα καταρρεύσει και το αισθητικό αποτέλεσμα μας θα αλλοιωθεί. Όταν βλέπουμε λοιπόν να έχουμε μακριά και ισχυρά έσω σκέλη των πτερυγαίων, τα οποία φτάνουν ως την πρόσθετη ερηνική άκανθα, τότε αυτό συνηγορεί υπέρ μιας σταθερής και ισχυρής βάσης. Ενώ όταν βλέπουμε να έχουμε κοντά βραχαία έσω σκέλη, τα οποία δεν φτάνουν ως την πρόσθετη ερηνική άκανθα και βλέπουμε ότι τα media κρούρα του πλέτη σταματάνε αρκετά ψηλά, τότε αυτή η βάση είναι ασταθής. Αν έχουμε λοιπόν μία βάση με καλή γενικώ στήριξη και απλώς θέλουμε να ενισχύσουμε λίγο την κορυφή της μύτης και να είναι λίγο πιο σταθερή και πιο ισχυρή, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα χόνδρινο κολουμέλα στρουτ, το οποίο θα το ράψουμε ανάμεσα στα δύο έσω σκέλη των πτερυγαίων. Αν όμως θέλουμε να κάνουμε μεγαλύτερες αλλαγές, όπως μεταβολή της προβολής της κορυφής της μύτης, μετατόπιση της στυλίδας και αλλαγή της ρινοχυλικής γωνίας, τότε θα χρησιμοποιήσουμε άλλες μεθόδους, όπως τη συγγραφή των έσω σκελών στον τετράπλευρο χόνδρο, το Caudal Extension Grafts ή τα Extended Columella Struts. Σε ασθενείς λοιπόν, οι οποίοι έχουν μια κρεμάμενη στυλίδα, μια hanging κολουμέλα δηλαδή, και έναν επιμήκη ουραίο τετράπλευρο χόνδρο, και έχουν και τους βραχαίνι και το άνω χείλος, τότε μπορούμε να ράψουμε τα έσω σκέλη των πτερυγαίων κατευθείαν πάνω στο ουραίο χείλος του ρινικού διαφράγματος. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το ελεύθερο, το ουραίο χείλος του ρινικού διαφράγματος. Αυτή η τεχνική θα ανυψώσει τη στυλίδα και θα την φέρει σε καλύτερη σχέση αναλογίας σε σχέση με το ελεύθερο χείλος του μυκτήρα. Όταν ράβουμε, δεν ράβουμε. Ράβουμε με την μία φορά που θα περάσει το ράμα μας μέσα από το ωραίο χείλος του τετράπλευρου χόνδρου και όχι και τις δύο φορές, γιατί πρέπει να κρατήσουμε και το φυσικό άνοιγμα, το φυσικό άνοιγμα που υπάρχει μεταξύ των δύο έσω σκελών των πτερυγαίων. Και έχουμε μια πολύ καλή σταθεροποίηση, είναι το Tongue in a Groove Technique. Προχωρούμε. Αν έχουμε τώρα σε ασθενείς που έχουμε βραχή ή κανονικό ουραίο τετράπλευρο χόνδρο και η κορυφή πρέπει να αλλάξει και να σταθεροποιηθεί, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Caudal Extension Graft. Εδώ βλέπουμε τον χόνδρο ο οποίος θα ραφτεί
κατά τρόπο με το ουραίο χείλο του τετράπλευρου χόντρου και κατά τρόπο που να επιμηκύνει και τον τετράπλευρο χόντρο, αλλά συνολικά και την κορυφή της μύτης. Όπως βλέπουμε εδώ και Spreader Crafts από τους πλάγιους. Λοιπόν, με αυτή τη τεχνική μπορούμε να αλλάξουμε το, μπορούμε να αλλάξουμε το προσανατολισμό της κορυφής της μύτης ανάλογα με το μόσχημα που θα βάλουμε. Δηλαδή, αν θέλουμε να επιμηκύνουμε τη μύτη στην κορυφή της ή αν θέλουμε να την επιμηκύνουμε στην βάση της προς την ελληνική άκανθα, δηλαδή σε μια, όταν έχουμε πολύ οξία ρινοχυλική γωνία. Αν έχουμε τώρα ιδιαίτερα δύναμη βάση της μύτης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα extended columellar strut, το οποίο θα προσαρμόσουμε πάνω στην πρόσθετη ελληνική άκαμφα και θα το ράψουμε μπροστά από το ουραίο χείλος του τετράπλευρου κόντρου. Και τώρα περνάμε, μετά από τη σταθεροποίηση της βάσης, περνάμε να αναλύσουμε λίγο τους τύπους της κορυφής της μύτης. Μπορεί να έχουμε μια ευρεία κορυφή με φυσιολογική θέση του εξωσκέλους, μια ευρεία κορυφή με κεφαλικό προσανατολισμό του εξωσκέλους, μια πτωτική κυρτή κορυφή ή μια ασύμμετρη κορυφή, μια crooked nasal tip. Η ευρεία κορυφή τώρα, όταν έχουμε φυσιολογική θέση του εξωσκέλους, και με αυτό εννοώ να μην υπερβαίνει τις 45 μοίρες με το εξωσκέλος του πτερυγαίου, να μην υπερβαίνει τις 45 μοίρες με το οριζόντιο επίπεδο, μπορεί να είναι ευρεία, διότι έχουμε ευρεία γωνία των θόλων των πτερυγαίων, ή να έχουμε μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους δύο θόλους των πτερυγαίων ή να έχουν όλοι μαζί οι λόγοι, δηλαδή και ευρύ γωνία και μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Τώρα μπορεί να έχουμε ευρεία κορυφή λόγω κεφαλικού προσανατολισμού του εξωσκέλους. Και όταν λέμε κεφαλικού προσανατολισμού, μιλάμε να είναι πάνω από 40 μοίρες, δηλαδή σχεδόν να πηγαίνει προς τον έσω καθό. Και έτσι βλέπουμε ότι το πλέγιο τείχομα του νυχτήρα ηρόφυνα μένει κενό από χόντρο και μπορεί να δείχνει σαν μία pinch nose, όμως δεν είναι pinch nose γιατί είναι ευρεία η κορυφή, ενώ εκείνο δημιουργείται από χειρουργικούς χειρισμούς. Και εδώ βλέπουμε την αποκατάστασή του. Μπορεί να έχουμε μία πτωτική κορυφή, όπου βλέπουμε εδώ και την αποκατάστασή του, ή μπορεί να έχουμε μία ασύμμετρη κορυφή, μία crooked nasal tip, η οποία μπορεί να οφείλεται σε μία σχολίωση του ουραίου τμήματος του διαφράγματος, που είναι και το πιο εύκολο να διορθωθεί, ή μπορεί να έχουμε λόγω δυσμορφίας των πτερυγίων χόντρων, όπως βλέπουμε σε αυτήν εδώ την περίπτωση και στην αποκατάσταση εδώ που ακολούθησε. Για να διορθώσουμε τώρα όλους αυτούς τους τύπους, θα πρέπει να κάνουμε μία μεταβολή των δομών της κορυφής της μύτης και έναν επαναπροσανατολισμό. Αυτό θα πρέπει να γίνει τόσο σε κατακόρυφο επίπεδο, όσο και σε οριζόντιο επίπεδο. Όσον αφορά στο κατακόρυφο επίπεδο, όταν έχουμε ευρύς πτερυγαίους χόντρους και με φυσιολογικό όμως προσανατολισμό του έξω σκέλους, δηλαδή όχι προς τον έσω καθό, αλλά να κοιτάει προς τα χαμηλά, τότε προχωρούμε σε μια συντηρητική λέπτυση των πτερυγαίων χόντρων και προσαρμογή της άνω-γωνίας του διαφράγματος. Εδώ βλέπουμε τη συντηρητική λέπνιση του έξω σκέλους των πτερυγαίων χόντρων. Εδώ είναι η άνω γωνία του διαφράγματος. Αφαιρούμε δηλαδή μία λωρίδα 2-3 χιλιοστά, εμείς κρίνουμε πόσο χρειάζεται, από το κεφαλικό χείλος του έξω σκέλους του πτερυγαίου χόντρου. Εντάξει, θα προχωρήσουμε. Και μπορούμε για περαιτέρω στη σταθεροποίηση του έξω σκέλους να χρησιμοποιήσουμε τα Alar Button Grafts, τα οποία σειράπτονται στο εξωτερικό μέρος, αφού ανοίξουμε και μία θυκούλα. Εδώ βλέπουμε το θόλο, το έσω σκέλος, το έξω σκέλος του πτερυγαίου, το ουραίο χείλος του τετράπλευρου χόντρου. Ανοίγουμε την θυκούλα και να τοποθετήσουμε το Alar Button Graft. Από άλλη γωνία βλέπουμε το ίδιο, για να το δούμε καλύτερα. Εδώ είναι τα μάτια του ασθενούς.
Εδώ είναι το ουραίο χείλος του εξωσκέλους. Βλέπουμε το alar button graft, το οποίο ράπεται στην εξωτερική επιφάνεια του, του εξωσκέλους του περιγαίου χόντρου. Θα τα ράβουμε με 5-0 ή 4-0 νάιλον διαφανές. Και βλέπετε τη σταθεροποίηση του σχέδιου. Όταν τώρα σε κατακόρυφο πάλι επίπεδο έχουμε ευρύς πτερυγαίους, αλλά έχουμε κεφαλικό προσανατολισμό του εξωσκέλους, τότε προχωρούμε πάλι σε συντηρητική λέπτυση των πτερυγαίων, εάν χρειάζεται, σε παρασκευή των πτερυγαίων από το υποκείμενο δέρμα και συγγραφή στην κάτω επιφάνεια lateral crural stud grafts, τα οποία μετά δημιουργούμε θήκες και επανατοποθέτηση των εξωσκελών. Βλέπουμε εδώ δηλαδή πώς είναι το εξωσκέλος του πτερυγαίου, έχει αφαιρεθεί τελείως και τοποθετούμε τα lateral fruit grafts, παρασκευάζουμε τα εξωσκέλη των πτερυγαίων. Αυτά είναι για να τοποθετηθούν σε πιο οριζόντιο επίπεδο από την κεφαλική τους διάταξη. Εδώ θα κάνουμε λίγο, θα παρασκευάσουμε τελείως το εξωσκέλος για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον επαναπροσανατολισμό τους. Βλέπουμε λοιπόν και τα δύο εξωσκέλη των πτερυγαίων έχουν αφαιρεθεί τελείως. Θα σταθεροποιηθούν. Και κατόπιν θα ανοίξουμε νέες θήκες μέσα στις οποίες θα μπουν στη σωστή τους θέση πλέον για να στηρίξουν το έξω τύχωμα των νηπτήρων. Και επανατοποθέτηση του εξωσκέλους σε πιο οριζόντιο επίπεδο. Εδώ βλέπουμε πως έχει τοποθετηθεί. Αν τώρα έχουμε λεπτούς επίπεδους πτερυγαίους με κεφαλικό προσανατολισμό του εξωσκέλους, αλλά είναι λεπτοί και δεν δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα, τότε μπορούμε να βάλουμε απλώς ένα alar button graft, να σταθεροποιήσουμε λίγο καλύτερα το εξωσκέλος του νηπτήρα και δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι πολύ περισσότερο. Σε οριζόντιο τώρα επίπεδο θα πρέπει να μεταβάλουμε τη θέση των θόλων και αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε είτε με την επίσης να πετύχουμε και καλύτερη προβολή της κορυφής της μύτης είτε με την ανύψωση των έσω σκελών των πτερυγαίων ράβοντάς τους εκ νέου πάνω στο ουραίο χείλος του τράπλευρου χόντρου του διαφράγματος είτε αν δεν επαρκούνε μπορούμε να κάνουμε την τεχνική τη lateral crural steal, να κλέψουμε δηλαδή μήκος από το έξω σκέλος του πτερυγαίου και να δημιουργήσουμε μία νέα intermediate crura, με ένα νέο ενδιάμεσο σκέλος, δημιουργώντας μία νέα κορυφή σε πιο ψηλό επίπεδο. Και αν μας λείπει μήκος, μπορούμε να βάλουμε πλάγια μοσχεύματα για να επιμηκύνουμε πάλι το μήκος που μειώσαμε από το έξω σκέλος του πτερυγαίου. Αν θέλουμε τώρα να μικρύνουμε τις γωνίες των θόλων, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαμπερή ράματα, ξεχωριστά όμως ράματα για κάθε θόλο. Πάντοτε αποφεύγουμε με ένα ράμα να περάσουμε και στους δύο θόλους για να μην κάνουμε μια μυτερή κορυφή και τα οποία βέβαια θα σφίξουμε
ανάλογα με το πόσο θέλουμε να μειώσουμε την γωνία. Επίσης, αν θέλουμε να συμπλησιάσουμε τους δύο θόλους, θα βάλουμε ένα ράμα το οποίο θα δένει τους δύο θόλους μεταξύ τους και θα το συμπλησιάσουμε στην απόσταση που θεωρούμε ικανοποιητική. Κάνοντας όμως το συμπλησιασμό, στην ουσία φέρνουμε πιο κοντά τα δύο εσωσκέλη των πτερυγαίων. Φέρνοντας τα κοντά τα δύο εσωσκέλη των πτερυγαίων, μπορεί να μας δημιουργηθεί ένα παράδοξο ότι εδώ στους θόλους των πτερυγαίων έχουμε το α σημείο που είναι κορυφή των θόλων και μία β κορυφή των θόλων, η οποία καθώς θα στραφεί προς τα έσω, το εσωσκέλος των πτερυγαίων θα συμπαρασύρει και τον θόλο και τότε το σημείο β θα βρεθεί πιο ψηλά από το α. Αυτό τι θα μας κάνει? Θα μας κάνει ένα άσχημο supra-tip break, δηλαδή θα μας δώσει δύο κορυφές. Και αυτό θα δείξει μία ογκώδη κορυφή. Σε αυτή την περίπτωση καλό θα είναι να αφαιρέσουμε ένα κομματάκι από εδώ, ώστε να κατέβει αυτή η κορυφή και το σημείο β να βρεθεί χαμηλότερα από το σημείο α. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, στον ενδιάμεσο θόλο, στη μετάπτωσή του, στην ενδιάμεση κρούρα με το πλάγιο, με το έξω σκέλος του πτερυγαίου, αφαιρούμε ένα μικρό τριγωνάκι, το οποίο όμως δεν θα το φτάσουμε, καλό είναι να μην το φτάσουμε ως την άκρη, να μην κοπεί τελείως δηλαδή ο θόλος του πτερυγαίου. Και κατόπιν αφαιρούμε συμμετρικά και από την άλλη πλευρά. Και τώρα το σημείο β θα βρεθεί κατώτερα από το σημείο α, με αποτέλεσμα το σημείο α που θα μας δώσει το tip defining point να είναι εξεσημασμένο και να μας δώσει μια καλή μετάβαση προς τον πλάγιο χόντρο, προς την ράχη της μύτης δηλαδή, και να μας κάνει ένα καλό supra tip break. Βλέπουμε τώρα τι όμορφα δημιουργήθηκε το tip defining point στο θόλο του πτερυγίου. Επίσης, όταν θα μικρύνουμε τη γωνία του θόλου, μία άλλη επιπλοκή που μπορεί να μας γίνει είναι το να γυρίσει το έξω σκέλος του πτερυγίου και τότε να βρεθεί το ουραίο χείλος να βρεθεί έσωθεν του κεφαλικού χείλους και να μας δημιουργήσει εδώ μία αθέμητη ισορκή. Όπως επίσης το ίδιο μπορεί να συμβεί και αν σφίξουμε πάρα πολύ αυτές τις γωνίες και τότε να έχουμε την pinch nasal tip, βλέπουμε εδώ πώς είναι. Προσομοιάζει λίγο με το κεφαλικό προσανατολισμό του έξω σκέλους του πτερυγαίου, αλλά αυτό είναι ιατρογενές πια. Και αυτό διορθώνεται με τα lateral crural root grafts, πάλι, τα οποία μπορούμε να τα ράβουμε κάτωθεν. Εδώ τώρα κάνουμε την παρασκευή του έξω σκέλους του πτερυγαίου από το δέρμα και θα βάλουμε σαν ενισχυτικά για να μην έχουμε αυτή την ισορκή. Αυτά είναι πολύ λεπτοί χόντροι, μικροί, οι οποίοι δεν παχαίνουν την κορυφή της μύτης και θα την κάνουν πιο ογκώδη, θα την κάνουν πιο ομαλή και πιο σταθερή. Ωραία. Και επίσης αυτή η σορκή μπορούμε επιπλέον να την αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε ένα πιο καλό περίγραμμα στο ουραίο χείλος του μυκτήρα με τα άλλα rim grafts, τα οποία είναι πολύ λεπτοί χόντροι, 1,5 εκατοστό και 2-3 χιλιοστά πάχος, τα οποία θα ανοίξουμε φυκούλες κατά μήκος του ελεύθερου χείλους του μυκτήρα, με το ψαλιδάκι μας προσεκτικά, μόνο μην τρυπήσουμε το δέρμα προς τα έξω.
και θα βάλουμε ένα πολύ λεπτό stick χόντρου, το βλέπετε εδώ, μέσα στη φυκούλα. Και θα δώσει ένα καλύτερο περίγραμμα στο ελεύθερο χείλος του μεικτήρα. Όλα αυτά τώρα μπορεί να μας δημιουργήσουν καμιά φορά λίγο μεγαλύτερο εύρος ροδόνων, ειδικά όταν είχαμε ρόδονες οι οποίοι δημιουργούσαν εξορκή κατά την εισπνοή, και τότε που θα πρέπει ίσως να, αν χρειάζεται, να θα κάνουμε μια τεχνική για να μικρύνουμε λίγο το εύρος των ροδόνων, αν μας χρειάζεται. Τώρα, για καλύτερο περίγραμμα μπορούμε να βάλουμε να σκεπάσουμε τους στόλους με μόσχευμα από μαλακό χόντρο, τον οποίο έχουμε συντλήψει, ή περιχόντριο. Τα silk tip grafts δεν ενδείκνεται να τα χρησιμοποιούμε όταν, μόνο σε επανεπεμβάσεις, όταν έχουμε μια μύτη η οποία δεν έχει πειραχτεί από άλλο χειρουργό και δεν έχει καταστραφεί χόντρος από τροχιά, ατυχήματα και αυτά. Οι χόντροι που έχουμε στην διάθεσή μας είναι ικανοποιητικοί και με αυτούς μπορούμε να κάνουμε μια πολύ καλή αποκατάσταση. Σπάνια θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε self deep grafts, τα οποία δεν έχουν και τόσο καλά αποτελέσματα πολλές φορές. Αυτά θα τα, αν το self deep graft φεύγει πάνω από τους στόλους 3 χιλιοστά, θα βάλουμε και άλλους κόμβους για να το καμουφλάρουμε λίγο αυτό το πράγμα. Και επιπλέον μπορούμε να βάλουμε και περιχόντριο ή μικρό μαλακό χόντρο για καλύτερο, πιο ομαλό περίγραμμα. Εδώ βλέπουμε τα self deep grafts. Αλλά ας μην προχωρήσουμε, πάμε παρακάτω να δούμε άλλα πράγματα. Και πάμε στην Mediterranean Nose, γιατί δεν μου φτάνει και ο χρόνος, για να κλείσω με αυτό το θέμα. Όπου εδώ, για να την αντιμετωπίσουμε, θα χρειαστεί να κάνουμε διάφορες τεχνικές. Βέβαια, δεν κάνουμε πάντα όλες τις τεχνικές. Ανάλογα με την κρίση μας, έχουμε διάφορες τεχνικές στη φαρέτρα μας και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μας χρειάζεται κάθε φορά. Όπως λέπτυση των πτερυγαίων χόνδρων, αν χρειάζεται, βράχυνση των πτερυγαίων χόνδρων, βράχυση των πλάγιων χόνδρων, βράχυση του τετράπλευρου χόνδρου, σμίκριση της πρόσθειας ερηνικής άκανθας, διατομή του καθελκτήρος μειός του ερηνικού διαφράγματος, κάτι πολύ σημαντικό για να μην μας τραβάει τη μύτη όταν χαμογελάει ασθενής, που σε πολλούς ασθενείς γίνεται αυτό, τοποθέτηση του ουραίου άκρου του τετράπλευρου χόνδρου μεταξύ των σχελών των πτερυγαίων για να μαζέψουμε τη στυλίδα, και αν χρειάζεται φυσικά τοποθέτηση μοσχευμάτων. Όταν κάνουμε σμίκριση του ουραίου άκρου του τετράπλευρου χόνδρου του ερηνικού διαφράγματος, να έχουμε πάντα υπόψη μας να τηρούμε τις γωνίες, την άνω, τη μέση και την κάτω γωνία του ουραίου άκρου του ερηνικού διαφράγματος, για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Εδώ βρίσκεται με το νούμερο 3, είναι ο καθελκτήρας μυς του ερηνικού διαφράγματος, που όταν χαμογελάμε κατεβάζει και τη μύτη, ενώ εδώ πέρα θα πρέπει να έχει διαταμή για να μην, όταν χαμογελάει. Γι' αυτό εγώ πάντα βγάζω και μια φωτογραφία σε ένα χαμόγελο πριμάτσα από τα πλάγια του ασθενούς, ώστε να δω αν κατεβάζει την κορυφή της μύτης για να γίνει διατομή του καθελκτήρα μειός του ερηνικού διαφράγματος, ώστε να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα με τα εγχειρητικά. Εδώ βλέπουμε το ρόλο της οστέινης ερηνικής άκανθας. Μπορεί να είναι και κόντρινο ένα κομμάτι της. Κοιτάξτε εδώ πώς προβάλλει, πώς αλλοιώνει το χείλος, πώς το δείχνει πιο κοντό. Ενώ μετά την επέμβαση με τη βράχυνση της πρόσθεσης οστέινης ερηνικής άκανθας, έχουμε ένα καλύτερη γωνία μεταξύ στυλίδας και άνω χείλους. Έχει μεγαλώσει το άνω χείλος, και όχι για κανέναν άλλο λόγο, απλώς επειδή δεν το αλλοιώνει το σχήμα του η πρόσθετη ερηνική άκανθα. Εδώ βλέπουμε κάτω από την τετράπλευρο χόντρο την πρόσθετη ερηνική άκανθα, την οποία παρασκευάζουμε και ανάλογα με το μέγεθός της, σε ένα μικρό σκαρπέλο μπορούμε να την σπάσουμε και να την αφαιρέσουμε και να την μικρύνουμε όσο χρειάζεται. Και κλείνοντας, όταν η βράχυνση των έξω σκελών των πτερυγαίων, βλέπουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν εδώ σε αυτή τη μύτη, η βράχυνσή τους και φυσικά και άλλες τεχνικές θα φέρουν τη μύτη σε μια πιο φυσική κατάσταση. Τα lateral crural flaps, όπου έχουμε παρασκευή των έξω σκελών των πτερυγαίων από το υποκείμενο δέρμα, θα γίνει η διατομή τους, θα πρέπει να προσέξουμε αυτά όλα να γίνουν συμμετρικά. Συμμετρικά, αν είναι συμμετρική βέβαια και η χόνδρη, έτσι. Αν δεν είναι συμμετρική η χόνδρη, το κάνουμε, τους κόβουμε και τους
ξαναράβουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκαταστήσουμε εμείς την επιθυμητή συμμετρία. Αποκολλούμε και από κάτω. Τώρα, καθώς θα βραχύνει το έξω σκέλος του πτερυγίου, θα περισσέψει από κάτω λίγο δέρμα. Αυτό το λίγο δέρμα που θα περισσέψει δεν μας πειράζει ιδιαίτερα, διότι με την ελαστικότητα που έχει θα επανέλθει και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Τα είπα λίγο εντάχει, γιατί ήθελα να δείξω ότι μπορούσα περισσότερο. Έτσι γίνεται η βράχηση των εξωσκελών των πτερυγιαίων. Και διαβάζοντας, στο Cosmopolitan βρήκαμε την Greek Nose, τα χαρακτηριστικά της, η οποία είναι μια perfectly straight nose, highly skilled, driven by logic, οι άνθρωποι που την έχουν, naturally intelligent, και you totally count on them. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να μην σας κούρασα. Πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Είναι γεγονός όμως ότι ίσως οι καινούργιοι συνάδελφοι μας ακούνε σε αυτές τις πολλαπλές τεχνικές που έδειξε. Είναι πραγματικά έχει όλες αυτές τις πρακτικές, γιατί πρέπει να έχει μια μεγάλη δεξαμενή γνώση για να μπορέσεις να αξιοποιήσεις τις γνώσεις που προκύψει. Βασίλη, να προχωρήσω το επόμενο μιλητή. Βεβαίως. Βεβαίως, να προχωρήσουμε. Βασίλη. Ναι, με ακούς. Να προχωρήσουμε στον κύριο Μοιραία, να μας πει για νέες τεχνολογίες. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητό Προεδρείο, καλησπέρα και από μένα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ευγενική πρόσκληση την Πανελλήνια Ορυλά Εταιρεία και τον πρόεδρό της και το Διοικητικό της Συμβούλιο για αυτή την ευγενική πρόσκληση σήμερα. Το θέμα που μου έχει ανατεθεί το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον, είναι η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην ρινοπλαστική. Μισό λεπτάκι. Ωραία, είμαστε εντάξει τώρα. Θα προσπαθήσω να λύσω τρία διαφορετικά τεχνολογικά ουσιαστικά βοηθήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και πριν από αυτό. Θα μιλήσω για τον 3D προσωμείωτη ρινοπλαστικής, για το ultrasonic piezo και στο τέλος θα κλείσουμε με τη φυγόκεντρο PRF. Με ακούτε? Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το 3D προσωμιωτή. Τι είναι ένας προσωμιωτής? Ο προσωμιωτής είναι ένα σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε ουσιαστικά προκειμένου να δείξουμε μια εικόνα. Και όταν λέω εικόνα, στην πραγματικότητα θα ξεκινήσουμε από μια εικόνα όπως... Μισό λεπτάκι. Έρχεται ο ασθενής μας με αυτή την εικόνα και ο προσωμιωτής μας θα μας οδηγήσει σιγά σιγά προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή στην πραγματικότητα τι είναι? Είναι ο ασθενής και το όνειρο του ασθενή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό όλων. Είναι ένα εξαιρετικά κομβικό σημείο να καταλάβουμε πριν ξεκινήσουμε να φτιάξουμε, για παράδειγμα, μια τακτική, μια προσέγγιση χειρουργείου, αν θα κάνουμε ένα κλειστό, ένα ανοιχτό χειρουργείο, οτιδήποτε, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι όσον αφορά το τι, για ποιο λόγο έρχεται ο ασθενής. Ο ασθενής δεν έρχεται στο ιατρείο σας ή στο νοσοκομείο για να χειρουργηθεί. Αυτό δεν τον ενδιαφέρει. Αν θα μπορούσε βασικά να έχει το αποτέλεσμα το οποίο είναι το όνειρό του χωρίς να χειρουργηθεί, ασφαλώς και θα το επέλεγε. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να μπούμε σε μια διαδικασία μαζί με τον ασθενή να έχουμε στην πραγματικότητα το ίδιο όνειρο. Η διαδικασία της προσωμείωσης σε 3D είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Εδώ δείχνω ένα σύστημα
με 6 κάμερες, τοποθετείται ο ασθενής μπροστά στο συγκεκριμένο σύστημα, μια φορά ανάβουν τα φλάς, παίρνει το σύστημα τις 6 και έχω προχωρήσει βέβαια την όλη διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης βλέπουμε και εμείς και εννοείται ταυτόχρονα και ο ενδιαφερόμενος ή η ενδιαφερόμενη το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε, στο οποίο θέλουμε να φτάσουμε σιγά σιγά σταδιακά. Από εδώ, από αυτή την περιοχή, προσχεδιασμένες κάποιες αλλαγές, ανέβασμα, κατέβασμα μύτης, λέπτυνση, φάρδεμα του τύπ, να πάει μύτη πιο αριστερά, πιο δεξιά. Όλες οι αλλαγές, σε πάση περιπτώσει, μπορούν να είναι προσχεδιασμένες, προμελετημένες και μπορούν στη συζήτηση, να μπορούμε στη συζήτηση με τη βοήθεια του ασθενούς, βέβαια εξυπηρετώντας αυτό που θέλει, να δούμε αυτές τις συγκεκριμένες αλλαγές. Οπότε τι φτάνουμε, στην πραγματικότητα φτάνουμε στο ξεκάθαρο κοινό στόχο. Είναι η εικόνα αυτή που θέλουμε να δούμε, είναι ο πραγματικός κοινός στόχος που έχει ο χειρουργός με τον ασθενή. Στο τέλος λοιπόν ουσιαστικά της όλης διαδικασίας της προσομοίωσης, ο ασθενής πρέπει να βλέπει κάτι το οποίο στην πραγματικότητα είναι αυτό που σκεφτότανε πριν να έρθει σε εσάς. Ασφαλώς βέβαια, εάν κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν τεχνικά, έτσι, δεν μπορείτε να τα κάνετε, δεν θα τα δείξετε. Έτσι, θέλουμε στην πραγματικότητα με βάση την συζήτηση με τον ασθενή να καταλάβουμε εμείς τι θέλει να κάνει, να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να το κάνουμε και να το δείξουμε. Ουσιαστικά λοιπόν, ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός 3D συστήματος? Το πλέον σημαντικό είναι η ξεκάθαρη, εύκολη, ακριβής επικοινωνία. Λύνονται οι παρεξηγήσεις. Η πιο σημαντικότερη παρεξήγηση ποια είναι? Είναι να έχουμε τελειώσει το χειρουργείο, να είμαστε εμείς ικανοποιημένοι, να βλέπουμε τη μύτη ακριβώς όπως την είχαμε σκεφτεί και να μας πει ο ασθενής τελικά ότι δεν εννοούσα αυτό, γιατρέ, κάτι άλλο σκεφτόμουν. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Ο ικανοποιημένος χειρουργός και ο δυσαρεστημένος ασθενής. Ασφαλώς ο ασθενής αποφασίζει και πολύ πιο γρήγορα. Τεχνικά δεν θα μακρηγορήσω, μπορούμε με ένα σύστημα τέτοιο να δούμε, να κάνουμε σχεδίαση από δύο οπτικές γωνίες ταυτόχρονα, να επιλέξουμε από εδώ παράδειγμα δύο εκδοχές, να μετρήσουμε κάποιες αποστάσεις, γωνίες, επιφάνειες κλπ. Μπορούμε επίσης να κάνουμε extract ένα 3D viewer, να το πάρουν οι ασθενείς εάν και εφόσον θέλουμε να το δώσουμε, ή να κάνουμε και μια εκτύπωση μέχρι και 6 διαφορετικών οπτικών γωνιών. Τι δεν κάνει το σύστημα? Δεν κάνει copy-paste, δεν επιτρέπει υπερβολικά μεγάλες αλλαγές, αυτό το παίρνετε στο manual άμα θέλετε να το κάνετε, δεν χρησιμοποιεί 2D φωτογραφίες για να επεξεργαστεί την εικόνα και το πλέον σημαντικό, δεν προτείνει χειρουργικό αποτέλεσμα. Το χειρουργικό αποτέλεσμα το προτείνετε εσείς μετά από τη συζήτηση που θα υπάρχει με το συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο. Τα μειονεκτήματα του συστήματος είναι πρώτον το κόστος αγοράς και συντήρησης. Είναι αρκετά μεγάλο, εν πάση περιπτώσει, το κόστος και η συντήρηση. Και το πλέον σημαντικό που πρέπει να το λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη είναι ότι ένα πλήρες consultation με τη χρήση ενός προσομοιωτή, είτε 3D είτε 2D, οποιοδήποτε προσομοιωτή, σίγουρα δεν θα είναι πολύ γρήγορο. Έτσι, θα θέλετε περίπου 3 τέταρτα με μια ώρα και ίσως και παραπάνω. Ανακεφαλαιώνοντας, θα πούμε ότι το βασικότερο κομμάτι στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε είναι η επικοινωνία. Εάν η επικοινωνία είναι πολύ σοβαρή για εσάς, θα πρέπει να λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη το ενδεχόμενο να έχετε έστω κάποιο είδους προσομοιωτή. Περνάω στο δεύτερο τεχνολογικό βοήθεια, που είναι η χρήση του ultrasonic piezo των υπερήχων στη χειρουργική του οσταίνου σκελετού. Θα ξεκινήσουμε από τα στάνταρ χειρουργικά set. Ποια είναι? Είναι ράσπες, οστεοτόμοι, πριόνια, κάποια ισχυρά ψαλίδια. Γενικά είναι περίπου τα ίδια εργαλεία, κάπως βελτιωμένα ή και κάποια σχετικά αρκετά καλά βελτιωμένα, πάνω από ένα αιώνα τώρα. Έτσι, το σκεπτικό ενός χειρουργείου παραμένει ουσιαστικά το ίδιο. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή εδώ είναι σε φυσικό μέγεθος, είναι εικόνα ληφθής από χειρουργείο, είναι το πιέζο. Το πιέζο τι είναι? Είναι ένα σύστημα που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε δονήσεις. Εμείς λοιπόν, έχοντας μια λαβή, μοιάζει πάρα πολύ η λαβή του πιέζο με τη λαβή του
του οδοντιάτρου που έχει τον τροχό, αλλάζοντας κάποια τυπάκια εδώ πάνω, στο πάνω μέρος εδώ δηλαδή, που είναι ράσπες, οστεοτόμοι, κάποια τρυπανάκια κλπ, που έχουν διάφορα σχήματα, μεγέθη, γωνίες κλπ, μπορούμε να έχουμε και διαφορετικό εργαλείο στα χέρια μας. Το βασικότερο χαρακτηριστικό του πιέζο των υπερήχων είναι ότι μπορούμε, ρυθμίζοντας τη συχνότητα της ταλάντωσης και βάζοντας τη στα 25 με 29 kHz, να έχουμε δράση αποκλειστικά και μόνο σε πολύ σκληρά, μόρια. Και όταν λέω σκληρά μόρια εννοούμε τι? Εννοούμε τα οστά και τους πολύ σκληρούς χόνδρους από θωρακική πλευρά, αφήνοντας εντελώς ανέπαφα τα υπόλοιπα μαλακά μόρια της περιοχής. Βασικά περισσότερο απευθύνομαι και στο δέρμα και στους άνω και κάτω πλάγιους. Πώς φτάσαμε να προσπαθήσει η τεχνολογία να βοηθήσει στην ανάπτυξη, εν πάση περιπτώσει, του συστήματος πιέζο και στην εφαρμογή στη ρινοπλαστική? Αυτό ξεκίνησε διότι υπάρχουν πολλές αδυναμίες των συμβατικών συστημάτων. Έτσι, θα μιλήσω για τις τέσσερις βασικές. Το πρώτο είναι η όραση. Κατά τη διάρκεια που δρούμε, για παράδειγμα, στο TIP, ιδίως όταν είναι ανοιχτή η ρινοπλαστική, έχουμε πολύ καλή όραση και κάνουμε πολλά πράγματα. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι κατά τη διάρκεια της παρέμβασής μας στον οστένιο θόλο δεν βλέπουμε τίποτα. Και αυτό ξεκινάει πρώτον από το ότι η παρασκευή μας είναι ασφαλώς σε μια στενή περιοχή και θεωρείται ότι ακόμα και σε ανοιχτά χειρουργία, σε όπερα ρινοπλαστή, όσο πιο στενή είναι η περιοχή, τόσο θεωρητικά πιο ικανός είναι ο χειρουργός. Ενώ σε αντίθεση με το πιέζο, ιδίως όταν θέλουμε να φτάσουμε να κάνουμε και πλάγιες οστεοτομίες, τότε η παρασκευή μας είναι από τη μία ρινοπαριακή άβλακα μέχρι την άλλη. Βέβαια, εννοείται ότι το θέμα δεν είναι η παρασκευή, είναι η όραση, γιατί ενώ μπορεί να βλέπουμε, για παράδειγμα, όταν παρασκευάζουμε, στην πράξη είτε όταν θα πάρουμε με έναν οστεοτόμο αμπλόκ, για παράδειγμα, το νίβο, είτε θα χρησιμοποιήσουμε μια ρασπούλα, και πάλι την ώρα που τα κάνουμε αυτά δεν βλέπουμε τίποτα. Στην πραγματικότητα στηριζόμαστε αποκλειστικά και μόνο στην ψηλάφιση. Εννοείται βέβαια δεν βλέπουμε ούτε καν την παρασκευή όταν μιλάμε για πλάγιες οστεοτομίες. Το δεύτερο μειονέκτημα των συμβατικών εργαλείων είναι κατά πόσο μπορούν να κάνουν οστεογλυπτική. Στην πραγματικότητα δεν μπορούν να κάνουν καθόλου οστεογλυπτική. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν σχεδόν καθόλου διαμόρφωση του οστένου σκελετού. Πού θα χρησιμοποιούσαμε τη διαμόρφωση αυτή την οστεογλυπτική? Η μία περιοχή είναι στο να αφαιρέσουμε το νίβο. Έτσι. Με τις συμβατικές τεχνικές, στην πραγματικότητα σε όλα τα κλασικά βιβλία φαίνεται ότι θα καταλήξουμε σε αυτό, δηλαδή σε open roof, μια διάσταση μεταξύ της μιας με την άλλη πλευρά. Γιατί στην πραγματικότητα όταν θα πάρουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο, με συμβατικό εξοπλισμό, τον ύβο, θα υπάρχει άνοιγμα. Στο πιέζο θα σας δείξω σε λίγο τι γίνεται. Η δεύτερη περιοχή στην οποία θα θέλαμε να έχουμε δυνατότητα οστεογλυπτικής είναι όταν θα είχαμε στο κάτω μέρος της μύτης μια βάση φαρδιά και θα θέλαμε να την αλλάξουμε, ή να είχαμε υπερβολικά κυρτή βάση. Το τρίτο μειονέκτημα είναι κατά πόσο μπορούμε να αλλάξουμε τη γραμμή της οστεοτομίας μας. Θεωρώ ότι είναι ίσως το πιο σκοτεινό σημείο με το συμβατικό εξοπλισμό. Δηλαδή έχουμε σχεδιάσει πολύ καλά το τι οστεοτομίες θα κάνουμε. Για παράδειγμα, ας πούμε, τις πλάγιες. Και έχουμε στο μυαλό μας ότι θα πάμε low to high, low, high, low, high, low, high, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Το βασικότερο είναι ότι ακόμα και αν θα έχουμε τον καλύτερο οστεοτόμο στα χέρια μας, κάποιες φορές δυστυχώς απογοητευόμαστε. Γιατί μπορεί, ενώ ξεκινάμε την οστεοτομία μας που την έχουμε εξαιρετικά σχεδιασμένη στο μυαλό μας, βλέπουμε αυτή την κατάσταση. Ιδίως όταν μιλάμε για πολύ λεπτά και έφραυστα ρινικά οστά, ασφαλώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Όπως επίσης είναι αρκετά συνηθισμένο σε επανεπεβάσεις σε revision οι νέες γραμμές να ακολουθούν τις παλαιές. Θα σας δείξω ένα έφραστο πλάγιο τείχομα σε λίγο, πώς το χειριζόμαστε με το πιέζο. Και το τέταρτο και τελευταίο σοβαρό μειονέκτημα είναι κατά πόσο μπορούμε να χειρουργήσουμε κινητά οστά. Κινητά οστά πότε βρίσκουμε στη ρινοπλαστική? Βρίσκουμε είτε σε ένα πολυτραυματία, εδώ δηλαδή ο συγκεκριμένος ασθενής είχε αυτή την εικόνα.
Αυτός ο ασθενής για να χειρουργηθεί με τον συμβατικό τρόπο θα πρέπει να περιμένουμε 6 με 12 μήνες προκειμένου να δέσουν τα οστά και να δούμε τι θα κάνουμε από εκεί και μετά. Ο ασθενής με το πιέζο χειρουργείται άμεσα, τον χειρουργήσα την επόμενη μέρα. Επίσης, που είναι και ακόμη πιο συχνό, είναι στο τέλος των οστεοτομιών, ενώ είναι κινητός ο στένος σκελετός, είναι πολύ δύσκολο και πάρα πολύ επικίνδυνο να κάνουμε το οτιδήποτε. Όχι μόνο οστεοτομίες είναι επικίνδυνο να κάνουμε, ακόμα και ρασπούλα. Η χειρουργική ακολουθία με το πιέζο ποια είναι? Ξεκινάμε, αντιμετωπίζουμε προβλήματα στον ύβο. Εδώ είναι μια εικόνα που δείχνει την ανατομία εξαιρετικά, είναι από το Μπαλχάζη και Ρόναλντ Ντάνιελ το βιβλίο. Στην πραγματικότητα, ο ύβος που βλέπουμε είναι καρτιλάτζινος, είναι χόνδρινος και καλύπτεται μόνο από ένα πάρα πολύ λεπτό καπάκι, ένα bony cap, το οποίο έχει ένα πάχος μισό έως ένα μιλιμέτρο. Δηλαδή στην πραγματικότητα, γι' αυτό το λόγο όταν αφαιρούμε είτε unblock με έναν οστεοτόμο, είτε χρησιμοποιούμε μια οποιαδήποτε ράσπα και την πιο καλή ράσπα, όσο κατεβαίνουμε, αφαιρούμε μια μεγάλη καμπούρα, τι είναι δεδομένο ότι θα γίνει? Θα χαλάσει, θα καταστρέψουμε και αυτή την περιοχή η οποία είναι το πάνω μέρος του διαφράγματος και των άνω πλαγίων. Με το πιέζο χρησιμοποιούμε κάποια τυπάκια όπως είναι scrapers ή κάποιες ρασπούλες. Εδώ είναι οι εικόνες από το χειρουργείο, θα σας το δείξω σε βιντεάκι. Ούτως ώστε αντί να πάμε σε αυτή την κατάσταση που είναι το κλασικό open roof, πάμε σε αυτή την κατάσταση που δεν υπάρχει open roof. Εδώ λοιπόν έχει γίνει το χειρουργείο με το πιέζο, εδώ δεν υπάρχει open roof, ενώ εδώ κατά την παραβολή θα είχαμε open roof. Εδώ βλέπουμε εικόνα. Παίρνουμε εικόνα βίντεο από το χειρουργείο. Εδώ ξεκινάω ιδίως όταν είναι σκληρό το στέινο καπάκι με το σκρέιπερ και κατεβάζουμε σιγά σιγά προς τα κάτω. Στη συνέχεια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο πιο σκληρές ή πιο μαλακές ράσπες. Το πλέον σημαντικό ποιο είναι? Ότι βλέπουμε ότι διατηρείται πλήρως το πάνω μέρος του τετράπλευρου και η άνω πλάγη. Στη συνέχεια τους αποχωρίζουμε από τον τετράπλευρο και κόβουμε το κομμάτι το οποίο θέλουμε. Άμα θέλουμε, προσθέτουμε κι άλλο. Αμέσως μετά μπορούμε να λιάνουμε κιόλας. Εδώ στο συγκεκριμένο χειρουργείο, χωρίς να κάνουμε οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση, μόνο με το ρετουσάρισμα στο τέλος, είχαμε τελειώσει. Είναι τελειωμένο το χειρουργείο. Σε αντιπαραβολή με αυτό το χειρουργείο που με unblock αφαίρεση εννοείται ότι πήραμε ένα open roof και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μετά. Εδώ είναι στο τέλος των χειρουργείων. Πάμε μετά στο πλάγιο τείχομα, ιδίως όταν έχουμε προβλήματα, τι θα είναι? Θα είναι μια φαρδιά βάση ή κυρτή. Τι χρησιμοποιούμε για να κάνουμε στην πραγματικότητα λέπνιση του ίδιου του τείχωματος, του οστού δηλαδή, στο πλάγιο τείχομα, είτε για κυρτά είτε για πολύ χοντρά οστά, χρησιμοποιούμε ρασπούλες είτε πιο χοντρές είτε πιο λεπτές. Εάν αυτή η λέπνιση και η μετακίνηση του τειχώματος δεν είναι καλή, δεν είναι ικανοποιητική δηλαδή, θέλουμε εξτρά λέπνιση, τι κάνουμε? Ξεκινάμε τη διαδικασία των οστεοτομιών. Ξεκινάμε πάντα με μια, εγώ τουλάχιστον και περισσότεροι διεθνώς, ξεκινάμε με μια low to low lateral και στην πραγματικότητα, μετά από λίγη ώρα, ενώ κόβουμε το οστό στο πλάι, βλέπουμε ότι μετακινείται το οστό. Αυτό δηλαδή το medial movement του οστού είναι ένα εντυπωσιακό πράγμα. Δηλαδή βλέπουμε ότι μετακινείται το οστό ενώ όλο το υπόλοιπο ασφαλώς παραμένει εντελώς σταθερό. Εάν αυτή η μετακίνηση είναι ικανοποιητική, μπορούμε να σταματήσουμε. Εάν δεν είναι ικανοποιητική και θέλουμε παραπάνω μετακίνηση, τότε του low την partial την κάνουμε complete και προσθέτουμε είτε μια transverse. Συνήθως το κάνουμε όντως, εδώ είναι άλλο το τυπάκι για την transverse που χρησιμοποιούμε, και μία medial ή paramedial oblique, όπως εδώ. Άλλο τυπάκι πάλι, εδώ βλέπουμε την αριστερή δεξιά medial oblique, τις γραμμές δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να γίνουν. Και στην πραγματικότητα τι έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει τρεις οστεοτομίες, συνήθως προσπαθούμε να διατηρήσουμε ένα 5 mm ενδιάμεσο ένα bone bridge εδώ, προκειμένου να έχουμε καλύτερη σταθεροποίηση, και αυτή η τριπλέτα των οστεοτομιών μας δίνει αυτό το medial relocation του πλάγιου τειχώματος. Εάν και αυτό δεν είναι αρκετό, γιατί κάποιες φορές οι μύτες είναι πάρα πολύ φαρθιές, τότε τις ενοποιούμε και τα τρία και οι τρεις οστεοτομίες γίνονται ουσιαστικά μία, είναι η U-shape complete.
και αυτό θα μας οδηγήσει σε περαιτέρω λέπνιση. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε πολύ εύκολα με ένα τριλάκι πάλι από το, με το πιέζο να κάνουμε κάποια τρυπούλα στο ρινικό, να περάσουμε κάποιο οραματάκι προκειμένου να έχουμε καλύτερη σταθεροποίηση. Εδώ βλέπουμε βίντεο διαχειριστικό. Εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό το Angulated Saw προκειμένου να ξεκινήσουμε την low to low partial. Εδώ κατά την παράθεση φαίνεται ότι δεν βλέπουμε τίποτα ενώ κάνουμε με συμβατικό εξοπλισμό το χειρουργείο, μόνο πιάνουμε, ψηλαφούμε και εάν δεν μας κάνει, όπως είδαμε και με τη μετακίνηση λίγο με τον αποκολλητήρα η μετακίνηση, την κάνουμε complete. Βλέπουμε ακόμα και στις πλάγες η όραση είναι 100%. Κάποιες φορές όταν είναι πάρα πολύ περίεργο το σχήμα και πάρα πολύ φαρδιά η μύτη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πιέζο πολύ εύκολα και με απευθείας όραση να κάνουμε μια κάθετη, μια οριζόντια ή ακόμα και criss-cross ιστοτομίες για να αλλάξουμε πλήρως το σχήμα. Για να καταλάβουμε πόσο εύκολα μπορούμε να χειριστούμε τα οστά, ακόμα και τα πολύ ευαίσθητα, σας δείχνω μια περίπτωση inverted deformity, μια κοπέλα από το Λονδίνο συγκεκριμένα, με ένα πολύ έντονο deviation προς τα δεξιά και ένα residual hump. Εδώ αφαίρεσα πρώτα τα προβλήματα και το hump. Και εδώ να δούμε, στο πρώτο χειρουργείο είχαν γίνει τρεις οστοτομίες, σας τις δείχνω εδώ, η μία παράλληλη με την άλλη και είχε γίνει και μία κάτω. Έτσι, τρεις επάνω και μία κάτω. Φανταστείτε σε ένα λεπτό πρόσωπο με λεπτά χαρακτηριστικά πόσο ευαίσθητο ήταν το συγκεκριμένο πλάγιο τείχομα. Και το άλλο αντίστοιχο ήταν, δεν είχε κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Εδώ σας δείχνω λοιπόν πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πιέζο και τα πολύ λεπτά αυτά tip, υπό άμεση όραση πάντα, για να κάνουμε αυτήν την οστεοτομία. Την έχω ονομάσει satellite οστεοτομή, γιατί δημιουργούμε ένα satellite καινούριο κομμάτι οστού και βλέπουμε ότι η μετακίνηση είναι υποπλήρη έλεγχο, υπάρχει πάντα η συγκράτηση από το κάτω μέρος και εννοείται σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να περάσουμε και εύκολα ένα figure 8 ραματάκι μέσα από το σάνο πλάγιση και από το ρινικό. Τέλος, χρησιμοποιείται το πιέζο και στο final contouring. Και όταν λέμε final contouring, μιλάμε στο τέλος του χειρουργείου, αυτό που είπαμε. Δηλαδή, εδώ είναι το προηγούμενο περιστατικό που ήδη είχα κάνει, σας είχα δείξει την ολοκληρωμένη low to low. Και εδώ είμαστε στο τέλος του χειρουργείου και για να κάνω το ραφινάρισμα, παίρνουμε, ο Ρόνιλ Ντάνιελ λέει ότι είναι το καλύτερο πλεονέκτημα, το πιο σημαντικό του πιέζο, ρασπάρουμε στο πάνω μέρος με απόλυτη άνεση και ασφάλεια. Εδώ είχα χρησιμοποιήσει dice, εννοείται ότι dice μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στο πιέζο. Εδώ είναι εντάχει και κάποια before and after primary και κάποιες περιπτώσεις revision. Συνοπτικά θα έλεγα ότι με την εξαιρετική όραση, την δυνατότητα οστεοκλειπτικής, τον έλεγχο της οστεοτομίας και με την άνεση στο χειρουργείο στα κινητά οστά, έχουμε πλέον μια μέθοδο αξιόπιστη, με ακρίβεια, επαναληψιμότητα και με σταθερά αποτελέσματα. Και περνάω στο τελευταίο κομμάτι που είναι η εφαρμογή της φυγοκέντρου PRF Platelet Rich Fibrin. Είναι μια φυγόκεντρος στην οποία χρησιμοποιούμε βασικά δύο προγράμματα. Υπάρχουν και άλλα, μην επεκταθούμε παραπάνω. Το ένα πρόγραμμα βγάζει APRF, το άλλο IPRF. Clot δηλαδή βγάζει εδώ και εδώ liquid, είναι injectable. Εδώ γίνεται η αιμολυψία. Ρυθμίζεται η φυγόκεντρος στο APRF. Στο τέλος, μετά την φυγοκέντρηση, παίρνουμε 4 κλοτ, αφαιρούμε την περιοχή εδώ, την κόκκινη που δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, τα πιέζουμε λιγάκι με ένα συστηματάκι που είναι ειδικό και μετά από 3 λεπτάκια είναι έτοιμα προς χρήση. Για παράδειγμα, να γεμίσουμε ένα κενό, να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις. Εδώ είναι το IPRF που είναι μεγαλύτερη σημασία, θα σας δείξω σε λίγο. Ρυθμίζουμε το σύστημα στο IPRF, παίρνουμε μετά από κάποια επεξεργασία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, παίρνουμε το πάνω μόνο μέρος, είναι υγρό με ενεσούλα. Αυτό στην πραγματικότητα είναι συγκολλητικό υλικό. Εδώ μπορεί να κολλήσει, για παράδειγμα, οστά, μπορεί να κολλήσει εννοείται χόντρος που συνήθως μας ενδιαφέρει εμάς. Και σας δείχνω μια εντυπωσιακή εικόνα.
από γναθοχειρουργικό ουσιαστικά χειρουργείο, βλέπουμε σε μια περιοχή που είναι εξαιρετικά προβληματική, που είναι το στόμα, με πόσα προβλήματα μπορεί να έχει το στόμα, που αυτά τα υλικά μπορούν να υποδεχτούν μια πληθώρα με ένα πολύ μεγάλο αριθμό εμφυτευμάτων κλπ. Εδώ θα σας δείξω χειρουργείο που μας ενδιαφέρει εμάς. Είναι στο τέλος ενός χειρουργείου. Έχουμε πάρει, συνήθως αυτό που κάνουμε είναι κόβουμε το χόνδρο σε chips, πραγματικά σαν chips, δηλαδή το ένα πάνω στα άλλο, και ρίχνουμε από πάνω από κάποια ποσότητα chips, ρίχνουμε κάποιες σταγονίτσες από το IPRF. Το βλέπουμε εδώ το IPRF πόσο γλυκά κάθεται ακριβώς εκεί πέρα που θέλουμε και μπορούμε ακόμα και να το ράψουμε. Να πούμε ότι με βάση κάποιες μελέτες που έχουν γίνει, η απορρόφηση είναι λιγότερο από 10 με 15% μετά από τριετία. Και να μην ξεχάσω τέλος, εννοείται να σας προσκαλέσω όλους την επόμενη Παρασκευή 28 Μαΐου, 2 η ώρα με 5 το μεσημέρι, θα κάνουμε ένα εξαιρετικά μεγάλο webinar, η Ρινολογική Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου η εταιρεία, με μια τριάδα τραπεζών, μια διάλεξη και προσκεκλημένους εξαιρετικούς ομιλητές και από την ειδικότητα της πλαστικής. Είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Πολύ Γιώργο, πολύ ωραία παρουσία. Να πούμε στο κοινό ότι πρέπει να υποβάλει τις ερωτήσεις του μέσα του chat. Βασίλη, κάποιο σχόλιο που θες να κάνεις, γιατί περιμένουμε ερωτήσεις από το κοινό μέσω του chat. Ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Προκοπάκη, ο οποίος έκανε μια πολύ εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση πάνω στα ψυχολογικά και όλα αυτά. Από το κοινό ακόμα. Και να του υπενθυμίσω ότι καλό θα είναι να μην κάνουμε φωτογραφίες τον ένα μήνα. Είναι δώρον άδωρον, διότι συνήθως όλα τα θέματα εμφανίζονται μετά το τρίμηνο, εξάμηνο και το τελικό στο χρόνο. Άρα να περιμένουμε για τη φωτογράφηση τουλάχιστον ένα χρόνο. Και βέβαια στην εξέταση, στην πρώτη συνάντηση, να προσπαθήσουμε να ακούσουμε πολύ καλά τι λέει ο ενδιαφερόμενος, τι ακριβώς είναι η επιθυμία του. Και αυτό που βοηθάει πάρα πολύ και είναι πολύ πρακτικό, να του δώσουμε τον κατρέφτη στο χέρι και να βλέπει και με το δάχτυλό του να μας υποδεικνύει τι ενοχλεί αυτόν τον ίδιο ακριβώς και όχι τι ενοχλεί εμάς. Εμείς ερχόμαστε σε δεύτερη μοίρα να αξιοποιήσουμε τα προβλήματά του και τις επιθυμίες του και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε στη σωστή ρινοπλαστική για να έχουμε το καλό αποτέλεσμα. Όσον αφορά στην ομιλία του κυρίου Νικολαίδη, να προχωρήσουμε μετά ή να πούμε τώρα. Εμείς ουσιαστικά θέλουμε να βοηθήσουμε τη ζήτηση, αλλά βλέπω ότι εσείς δεν έχουμε, οπότε αν έχετε κάποιο σχόλιο προχωρήστε. Ήθελα να προτείνω στον κύριο Νικολαίδη, αν είναι δυνατόν να μην χρησιμοποιεί νάιλον για τις ραφές αυτών των μοσχευμάτων στους πλάγιους χόνδρους, αλλά καλύτερα απορροφητικά ράματα, γιατί αυτά πολλές φορές μπορεί να εμποδίζουν, να κεντρίζουν στο δέρμα και είναι πιστεύω προτιμότερο απορροφήσιμα ράματα. Κοιτάξτε να σας πω, σωστή παρατήρησή σας, αλλά έχουμε χρησιμοποιήσει και απορροφήσιμα και νάιλον. Τα 4-5-0 διαφανή νάιλον, γιατί τα μπλε μπορεί να φαίνονται κάτω από το δέρμα, επομένως αποφεύγουμε να τα χρησιμοποιούμε, δεν δημιουργούν προβλήματα. Τους κόμπους προσπαθούμε και τους κρύβουμε ανάμεσα στις εσοχές των χόνδρων, σχεδόν ποτέ δεν κάνουμε χόνδρους επιφανειακούς, δηλαδή κάτω από το δέρμα, και πάντα λαμβάνουμε υπόψη μας το δέρμα, το πάχος του δέρματος στους ασθενούς, ώστε να καλύπτουμε τους κόμπους για να μην φανούν κάτω από το δέρμα. Δεν είχαμε ποτέ προβλήματα με νάιλον ράματα και τα συστήνουν και πάρα πολλοί που κάνουν ρινοπλαστικές συνάδελφοι και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος. Είναι μια πρακτική. Γιατί τα αποκλείστημα ράματα μας προδίδουν μερικές φορές στη στήριξη της κορυφής ειδικά. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι θυμάμαι τον Τρενιτέ που έλεγε για χρόνια ότι ποτέ δεν είχε πρόβλημα με νάιλον ράματα και μάλιστα αυτός έβαζε και μπλε ράματα χωρίς πρόβλημα και πολλοί τα χρησιμοποιούν διεθνώς χωρίς να τους προκαλούν προβλήματα και ίσως
όπως είπε σωστά ο Βασίλης, καμιά φορά μπορεί να μας προδώσουν τα άλλα. Εδώ είδατε χρησιμοποιεί πολύ ωραία το PRFO ο Γιώργος Ομοιραίας. Ναι, κάποιο άλλο σχόλιο? Κύριε Παυλιδέλη, συνεχίστε να κάνετε κάποιο άλλο σχόλιο. Θα πω και εγώ μπορούμε να κάνουμε κουβέντα ό,τι θέλετε. Καλό είναι να παίρνει μέρος του ακροατήριου, για το... αλλά φοβούνται, ντρέπονται, δεν βλέπω. Να πω εγώ λίγο για, το... για τη φωτογράφηση. Για τη φωτογράφηση που είπε ο κύριος Παυλιδέλης. Ναι. Ότι γίνεται και, στα... και, στο... και σε κάθε επίσκεψη γίνεται φωτογράφηση, αλλά η φωτογράφηση η οποία σίγουρα κάνω είναι στο μήνα. Σεμινάρι. Και στη βιβλιοθήκη... Γιάννη, καλησπέρα, χαίρομαι που σε βλέπω. Προφανώς, άμα έχει κάποιος δεδομένα για πιο περισσότερο χρόνο, είναι σαφέστα καλύτερο. Για συγκριτικά τέτοια χρησιμοποιώ το μήνα. Όσον αφορά για τα ράματα, εγώ βάζω μία απορροφήσιμα στο τύπο πάνω. Αλλά προφανώς νομίζω είναι και πολύ καλή επιλογή άριστα απορροφήσιμα. Ήθελα, Παύλε, μπορώ να πω κάτι? Πρώτα απ' όλα να σε καλωσορίσουμε τον πρόεδρο και τον ευχαριστούμε όλοι εμείς για τη συμμετοχή στο webinar και φυσικά τα σχόλιά του καλοδεχούμενα και πάντα εύστοχα. Ήθελα, δεν θέλω να κάνω κανένα ιατρικό σχόλιο. Ήθελα να ευχαριστήσω τους συντονιστές και τους ομιλητές για τις πάρα πολύ καλές ομιλίες και ήθελα να πω ότι αν πραγματικά αυτό το webinar γινόταν πριν από χιλιάδες χρόνια στην Τραπεζούντα του Πόντου, νομίζω στο πρώτο και ελεύθερο πανεπιστήμιο οι ακροατές θα ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι και πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Αφιερώνω σε όλη την προσφυγιά και στον ποντιακό ελληνισμό το σημερινό webinar. Σας αγαπώ όλους. Να είσαι καλά. Γυρνώντας πίσω στη γη, θα ήθελα να κάνω να ζητήσω κάποιο σχόλιο από τον Γιώργο τον Μοιραί και από τον κύριο από τον Μπαουκή. Πάνω στην προεγχειρητική εκτίμηση, παλιά την κάναμε Photoshop, τώρα είδαμε τα 3D, και το ότι δίνουμε στον ασθενή μια εικόνα πάνω στην οποία ελπίζει, πατάει, εμείς σχεδιάζουμε, αλλά το θέμα είναι πόσο επισφαλές είναι, μιλώντας με ζωντανούς οργανιστούς, να υποθέσουμε ότι αυτό που του δώσαμε με το 3D θα το έχουμε μεταχειρητικά ή δεν του δημιουργούμε υπερβολικές απαιτήσεις. Πιστεύω ότι κανείς μας δεν φιλοδοξεί να λέει ότι το 100% από αυτό που σχεδιάσαμε θα το πετύχουμε χειρουργικά. Αυτό εκεί θα ήθελα να σχολιάσω και στην παγίδα που κρύβει αυτή η προεγχειρητική χορήγηση ελπίδας ή εικόνας. Δεν νομίζω να δίνει κανείς φωτογραφία προεγχειρητική του morphing. Έτσι δεν είναι? Έχω δει πολλές φορές, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Να δίνουνε. Ναι. Αυτό κάνουμε συζήτηση. Γιώργο, ποια είναι η δική σου αίσθηση και η εικόνα? Εγώ να πω το εξής. Ότι θεωρώ ότι πρώτον ο κίνδυνος να συνεννοηθούμε με πρόβλημα μετά από το χειρουργείο, εάν δεν υπάρχει μια εικόνα την οποία θα βλέπει ο ασθενής εκείνη τη στιγμή και στην πραγματικότητα θα συμφωνεί, είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από το να μην βλέπει τίποτα και απλώς να του το περιγράφουμε. Δηλαδή, αυτό που είπα, θεωρώ πραγματικά ότι είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, το να καταλάβουμε εμείς κάποια πράγματα, πραγματικά να έχουμε εξαιρετικό αποτέλεσμα, δηλαδή να κάνουμε όντως αυτό το οποίο είχαμε αντιληφθεί στο 100%, να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμά μας και ο ασθενής ή η ασθενής να έρθει να μας πει «εγώ γιατρέ δεν ήθελα αυτό». Αυτό είναι πολύ σοβαρός κίνδυνος. Από την άλλη, επειδή το έχω συζητήσει και με αρκετούς συναδέλφους όσον αφορά το 3D, γιατί το 2D είναι πολύ πιο διαδεδομένο, το 3D, δηλαδή π.χ. ας πούμε και με τη Φιλιό που είχαμε μιλήσει, εγώ τον 3D προσομοιωτή το χρησιμοποιώ 12 χρόνια. Μέχρι τώρα δεν έχω ούτε έναν ασθενή ο οποίος, ακόμα και αν έχει πάρει, γιατί 3D συνήθως δεν το παίρνει, δηλαδή το πολύ πολύ του λέω βγάλε μια φωτογραφία με το morphing, με ιδίως τώρα με τα κινητά, τους το λέω, προτρέπω δηλαδή, πάρε μια φωτογραφία για να ξέρεις και εσύ τι έχουμε συνεννοηθεί, έτσι. Αυτό σε απάντησε στο Μανώλη τον Προκοπάκη πριν λίγο. Ναι, ότι δεν έχει έρθει μέχρι τώρα ένας ασθενής όλα αυτά τα 12 χρόνια να μου πει «γιατρέ, αυτό είχαμε συμφωνήσει και τελικά δεν το πήρα». Μπορεί κάποιοι να βλέπουν κάτι το οποίο δεν τους αρέσει, αλλά επικεντρώνονται καθαρά στο τι βλέπουν τώρα μετά από το χειρουργείο. Δηλαδή, θεωρώ
ότι όπως βλέπω και από τα διεθνή συνέδρια, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποφύγει κάποιος το να δείξει μια εικόνα. Από εκεί και μετά ένα τελευταίο σχόλιο που έχει σε μεγάλη σημασία, ιδίως για το 3D, είναι συνήθως, επειδή είναι σκληρή η φωτογραφία του 3D, συνήθως το αποτέλεσμα είναι πιο γλυκό. Δηλαδή, ο ασθενής αυτό που βλέπει, ακόμα και αν θα το φωτογραφίσει, είναι λίγο υποδέστερο από το πραγματικό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το σκεπτικό. Βασίλη, εδώ θα ήθελα και το δικό σου σχόλιο με την εμπειρία σου. Είναι μια μακρά συζήτηση. Είναι θέμα φιλοσοφικό πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Εγώ ουδέποτε έδωσα φωτογραφία στα χέρια υποψήφιου για εγχείρηση ρινοπλαστικής, διότι υπάρχουν άπειρα προβλήματα. Μπορεί με αυτή τη φωτογραφία ο γκόμενος μπορεί να μην αρέσει, η μαμά να αρέσει, η γιαγιά να πει «Όχι, κόρη μου, θέλω να μοιάζεις με μένα». Είναι ένα μεγάλο θέμα και πιστεύω ότι σώζουμε τα νεύρα μας όταν δεν δίνουμε φωτογραφία. Εγώ τους λέω αυτό είναι το αποτέλεσμα, το βλέπετε στο virtual reality το οποίο τους εξηγώ πώς μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα δες το μισή ώρα θέλεις, μία ώρα, ούτε δεν τους αφήνω καν να το φωτογραφίσω. Πιστεύω προσωπικά την εμπειρία μου με τις χιλιάδες ρινοπλαστικές που έχω ασχοληθεί ότι έχω λιγότερους μπελάδες σε σύγκριση με το αν έδινα και ένα ντοκουμέντο μαζί. Διότι με αυτό το ντοκουμέντο μπορεί να σου έρθουν χιλιάδες φορτούνες τις οποίες θα μπορούσες να αποφύγεις. Ένας τρελός βέβαια ή δυσμορφικός μπορεί να σου κάνει θέμα και χωρίς πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει έχω την αντίληψη ότι διαφυλάσσω τα οπίστια μου καλύτερα με το να μην δώσω φωτογραφία. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Βασίλη τον Παπλητέλη. Δηλαδή 100% σε αυτά που είπε το τελευταίο λεπτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να δει ό,τι θέλει στο morphing. Είναι νομίζω κατά την προσωπική μου γνώμη πολύ μεγάλο λάθος να πάρει δεδομένο το οποίο ένας κακεντρεχής, ένας οτιδήποτε μπορεί να το χρησιμοποιήσει κατά έναν τρόπο ο οποίος ενδεχομένως να μην είναι σωστός. Για να είμαι πιο ξεκάθαρος, ακόμα και στην περίπτωση που κάποιοι τυπώνουν από κάτω «This is not a guarantee and only a suggestion». Αυτό δεν είναι κανένα γκαραντί για το αποτέλεσμα, μόνο μία πρόταση και αυτό δεν σε σώζει με τίποτα. Αυτός μπορεί να λέει μετά ότι αυτό το βάζει σε όλους, εμένα μου είπε ότι θα γίνει ακριβώς έτσι. Απλώς κάτι να πω για τον Γιώργο, ότι είναι σημαντικό, το 3D που λέει είναι πραγματικά σημαντικό όπως εμφανίζεται και μπορείς να είναι ένα σημείο συνεννόησης, σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί του. Γιώργο, απλώς χαριτολογώντας θα έλεγα, σκέψου να πάρει κάποιος την εικόνα τη 3D τη δική σου, να χειρουργηθεί αλλού, και μετά απογοητευμένος από το αποτέλεσμα λέει «Έτσι θα είχα γίνει αν είχα πάει αλλού». Είναι πραγματικά μια άλλη πτυχή του προβλήματος, το οποίο αστειευόμενος. Μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσουν όλα αυτά και πρέπει να προφυλάσσουμε τα νότα μας. Ωραία. Διότι είμαστε σε μεγάλο κίνδυνο καθημερινά με όλους τους παλαμπούς με τους οποίους αλλάζομαι. Για να γυρίσουμε, να αλλάξουμε λίγο θέμα. Να πω μόνο κάτι, Παύλο, πρώτα, ότι το θέμα δεν είναι εάν δεν έχεις πρόθεση να του δώσεις κάτι. Το ζητούμενο είναι όταν βλέπει ο άλλος κάτι και σου λέει «Γιατρέ, μπορώ να το έχω». Εγώ λέω όχι. Δεν έχεις την πραγματικότητα κάποιο πάτημα να του πεις ότι δεν το έχει. Από εκεί και μετά αυτό ούτε υπογεγραμμένο είναι, ούτε κάποιο συμβόλαιο υπάρχει. Δηλαδή θεωρώ ότι η κίνδυνη είναι λιγότερη. Είναι άλλο θέμα εάν θα πάρει κάτι και το άλλο αν θα χρησιμοποιήσουμε το μόρφι. Αυτό είπα ότι είναι θέμα καθαρά φιλοσοφικό. Ωραία. Όπως αντιλαμβάνεται επίσης... Εγώ το αντιλαμβάνομαι έτσι, εσείς αλλιώς. Είναι αποδεκτό. Απλώς μια συζήτηση προς όλο το πάνελ, μια και δεν έχουμε ερωτήσεις από το κοινό. Αν είχατε εμπειρία, εγώ έχω εμπειρία από το Πιέζο. Θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο που θα αξιοποιηθεί στο μέλλον και θα μας λύσει πολλά προβλήματα. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Θέλω να ακούσω και τη δική σας γνώμη, αν το έχετε χρησιμοποιήσει ή πώς το βλέπετε, αν δεν το έχετε χρησιμοποιήσει, αν θα είστε πρόθυμοι να το χρησιμοποιήσετε. Εγώ το χρησιμοποίησα δύο φορές. Δεν είμαι αρνητικός, αλλά ούτε και θετικός αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι παίρνει πάρα πολύ χρόνο να διεγχειρητικά. Ενδεχομένως να υπάρχει learning curve, δηλαδή ότι το χρησιμοποιείς πιο πολύ, να δουλεύεις πιο γρήγορα. Δεν είμαι αρνητικός, ούτε και θετικός. Όταν το είδα όμως, θα ήθελα περισσότερες φρέζες, δηλαδή περισσότερες επιλογές για τις φρέζες, τουλάχιστον αυτό που δοκίμασα εγώ.
Ναι. Ούτε αρνητικός, ούτε θετικός. Το κόστος είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, ειδικά σε περιβάλλον δημόσιου νοσοκομείου. Βασίλη, έχεις εμπειρία. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχω καμία αντίρρηση για να το κατηγορήσω σαν εργαλείο, σαν τεχνολογία. Όμως στις βασικές γραμμές μου πιστεύω ότι μια ρινοπλαστική δεν επιτυγχάνεται και το τέλειο αποτέλεσμα δεν το έχεις με το να βγάλεις τον ύπο και να κάνεις τις υλοστρατομές. Το πρόβλημα σε μια ρινοπλαστική, που είναι και το πρόβλημα των αρχαρίων, είναι πώς θα διαμορφώσεις την κορυφή της μύτης. Από τη στιγμή κατά την οποία είναι κάτι που δεν μας βοηθάει στη διαμόρφωση της κορυφής, νομίζω ότι μας λύνει ένα 20-30% μόνο του τελικού αποτελέσματος. Επομένως, είναι καλό, αν είναι καλό στα χέρια κάποιων, που δεν έχω εγώ κανένα λόγο να το κατηγορήσω. Όμως δεν τελειώνουμε με το να κάνουμε τις οστομές ή να βγάλουμε τον ύβο. Αυτά γίνονται πολύ απλά και στο έμπειρο χέρι πολύ εύκολα, χωρίς όλη αυτή τη διαδικασία. Ρινόπλαστη, knows, who knows to do the tip of the nose. And not, αυτός που ξέρει να κάνει το tip είναι η χειρουργική, η ρινοπλαστική. Δεν είναι η δυσκολία στο να βγάλεις τον ύβο ή να κάνεις σωστό το μέσο. Πάντως, να πω κάτι, κύριε Πακοπάκη, από την εμπειρία μου, θεωρώ ότι ίσως πρόβλημα με του χρόνου, και συμφωνήσει και ο Γιώργος αυτό που λέω, είναι με την έκθεση του χειρουργικού πεδίου, γιατί το εργαλείο στα χέρια και για τον ύβο και για τα άλλα δεν είναι χρονοδόρο. Όχι, στο πώς δουλεύει μου φάνηκε. Αλλά επαναλαμβάνω ενδεχομένως να είναι learning curve και να είναι πιο άνετο. Γιώργο, τι θα έλεγες εσύ? Ναι. Θα έλεγα να πω και στα δύο τη θέση μου. Το ένα είναι ότι ασφαλώς, γι' αυτό το έγραψα και μπροστά, το πιέζο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στην χειρουργική του οστέινου θόλου. Δεν έχει καμία θέση στο τύπ. Έτσι, το ένα είναι αυτό. Τώρα από εκεί και μετά, εάν κάποιος έχει μια δυσκολία ή όχι στο χειρισμό του οστέινου θόλου, θα έλεγα ότι παρότι κάποιος ο οποίος είναι αρκετά έμπειρος μπορεί να την κάνει και πολύ γρήγορα και τις πλάγιες και τις μέσες, όλες τις οστεοτομίες, θεωρώ ότι ιδίως για τους καινούριους συναδέλφους είναι το πιο σκοτεινό σημείο. Δηλαδή, εάν ρωτήσουμε 100 καινούριους σχετικά συναδέλφους ποιο σημείο τους κάνει να έχουν τη μεγαλύτερη ανασφάλεια, θεωρώ ότι θα πούνε τις οστεοτομίες. Το οποίο είναι πολύ σοβαρό να το ξεπεράσουμε αυτό με αυτούς τους τρόπους που περιέγραψα. Και το άλλο είναι ότι ένα πολύ σοβαρό πλεονέκτημα στην περιοχή που ζούμε, εδώ ας πούμε στη Μεσόγειο, στον ελληνικό πληθυσμό για τους περισσότερους, είναι ότι επειδή είναι αρκετά λεπτές οι μύτες στο πάνω μέρος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ποσοστό, περίπου γύρω στο 1 στους 3 ασθενείς, δεν χρειάζεται να κάνουμε καθόλου πλάγιες. Το οποίο αλλάζει πάρα πολύ τα δεδομένα. Δηλαδή, αν κάποιος, εγώ δεν λέω για να κάνουμε τις πλάγιες με το πιέζο, μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει μόνο για τον ύβο. Αν το χρησιμοποιήσει με τέτοιο τρόπο που δεν κάνει open roof και διευθετήσεις μετά όλη την κατασκευή με τους άνω πλάγιους και με το τετράπλευρο, έχει τελειώσει το χειρουργείο χωρίς καν καμία οστεοτομία. Καμία. Δεν λέω να το κάνεις όν και καλά με το πιέζο. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι όσον αφορά το learning curve, ιδίως στην περιοχή του ΕΥΒΟΥ, είναι αρκετά γρήγορο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται μεγάλος αριθμός χειρουργείων. Θα έλεγα ότι τα πρώτα τύπ που είχαν βγει, δηλαδή που είχαν ένα σχήμα κάπως έτσι, τα περισσότερο έχουμε αρχίσει και τα εγκαταλείπτουμε. Δηλαδή, η περισσότερη δουλειά γίνεται με σκληρές ρασπούλες, αυτή που έδειξα στο πλαϊνί, η οποία δεν χρειάζεται και πολύ, πολύ έντονη πολύ ώρα. Αν είναι πολύ σκληρό το οστό, ξεκινάμε με το σκρέιπερ. Και μετά τα γενικά, συνεχίζει. Γιατί δεν υπάρχει εμπειρία ευρύτερη. Ναι. Και σκεφτούμε πάντοτε την κλασική αρχή της ιατρικής. Μην είσαι ο πρώτος που θα αρχιοποιηθείς κάτι, ο Γιώργος ήταν και καλά έκανε, αλλά μην γίνεις και ο τελευταίος, και αυτό αφορά όλους τους υπόλοιπους. Θα ήθελα να λέγα όμως, Παύλο, για να κλείσουμε το θέμα, θα έλεγα όμως το πρώτο επιχείρημα, ότι έχουμε ανοιχτό πεδίο και μπορούμε να βλέπουμε. Σήμερα που η χρήση της ανοιχτής ρινοπλαστικής γίνεται όλο και πιο περισσότερο διαδεδομένη, νομίζω ότι με την ανοιχτή ρινοπλαστική δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να κάνουμε όλα αυτά.
τα οποία μας διευκολύνει και η είναι πιεθό. Θέμα, είναι θέμα. Όμως, όπως είπαμε, there are a lot of ways to make good law. Όχι να κάνεις απλώς law, to make good law. Ο καθένας το good law το διανοείται διαφορετικά. Καίνομαι πάντα για επιτυχημένους εραστές. Κάτι για τον κύριο Νικολαίδη που θα θέλαμε να πει, που είπαμε ότι είναι το... Μια παρέμβαση θα ήθελα να κάνω, θα ήθελα να πω για το θέμα αυτού του, του οστεοτόμου του καινούριου, ότι για να κάνει τις πλάγιες οστεοτομίες πρέπει να αποκολλήσει το δέρμα και το σμάς από τις ρινικές αποφύσεις σαν ογνάθου ως κάτω. Αυτό για μένα ίσως δημιουργεί μια αστάθεια στα κόκαλα όταν τα κοπούνε, γιατί και η πρόσφυση του δέρματος απάνω δεν τα αφήνει να πέσουν προς τα μέσα. Δηλαδή χάνουμε μια βοήθεια από εκεί, από το δέρμα. Και αυτό αυτό δεν το είχαμε χρησιμοποιήσει σε ρινοπλαστική, αλλά σε ενδοσκοπική οτοχειρουργική, επειδή δεν κάνει ρινίσματα σε σχέση με την κλασική φρέζα, ας πούμε. Βοηθούσε εκεί πέρα αυτό το είδος. Βασίλη, αν πρόσεξες τον Γιώργο, θα το πει ο ίδιος βέβαια. Δεν κατακερματίζει το κόκαλο συνεχώς απελευθερώντας το. Πες τον Γιώργο μόνο σου αυτό. Ναι, εδώ είναι η διαφορά της φιλοσοφίας. Επειδή ήταν τώρα τρία θέματα μέσα σε 20 λεπτά, δεν μπορούσα να το αναπτύξω τόσο πολύ. Εάν είναι να κάνουμε μόνο ύβο, μπορούμε να κάνουμε την κλασική παρασκευή εδώ ανοιχτής ή κλειστής σε στενή περιοχή. Δεν χρειάζεται να πάμε προς τα πλάγια. Αν είναι να κάνουμε όμως με το πιέζο τις πλάγιες, πρέπει να φτάσουμε μέχρι την ρινοπαριακή και στην πραγματικότητα να πάμε γύρω στο μισό εκατοστό πιο έξω. Αυτό σημαίνει ότι μηδενίζεται η στήριξη από το δέρμα. Δεν είναι ότι ελαττώνεται, μηδενίζεται. Το σκεπτικό λοιπόν σε αυτή την περίπτωση είναι θα χρησιμοποιήσεις, εφόσον έχεις κάνει αυτή την αποκόλληση, το full degloving που λέμε, αποκλειστικά και μόνο πιέζω. Δεν μπορείς με το πιέζω η στήριξη είναι 100% εκ των έσω. Γι' αυτό έδειξα και το revision αυτό με το inverted V, για να φανεί ότι από μέσα είναι όλη η στήριξη. Εδώ είναι μόνο η παγίδα ότι κάποιος θα πρέπει λογικά να μπει σε ένα χειρουργείο, όχι μόνο να το δει σε κάποιο video wall, ας πούμε, ή σε ένα webinar. Ευχαρίστως να έρθει οποιοδήποτε συνέλος να το δει ότι η στήριξη είναι από μέσα. Και το πλέον σημαντικό είναι ότι μπορεί να γίνει συνδυασμός πιέζω στον ύβο και συμβατικές οστεοτομίες στο πλάι, αλλά όχι πάντρεμα. Εάν κάνεις το full degloving, απαγορεύεται να κάνεις συμβατικές πλάγες. Δηλαδή, green stick fracture θα πέσουν. Green stick, το κλασικό green stick που κάνουμε, που γυρίζει μύτη αριστερά-δεξιά, αυτό απαγορεύεται δια ροπάλου. Άμα το κάνεις αυτό, θα κάτσει. Βέβαια, γι' αυτό το λέω, ότι για να κάνεις με το πιέζο όμως πρέπει να το αποκαλύψεις ως κάτω. Βέβαια, ασφαλώς. Αν χάσεις όλη τη στήριξη άνω πλαγίων από τον οστέινο και την καταργήσεις εντελώς, μετά και εκεί χάνεις μια στήριξη σημαντική. Βγάζοντας τον ύβο unblock. Για να μην παραξηγηθώ, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση σε κάθε νεωτερικότητα. Απλώς έδωσα δύο διευκρινήσεις για να τονίσω. Ιδεάλλως είναι αποδεκτές όλες οι νεωτερικότητες. Πολύ ωραία. Απλώς κάτι να τονίσουμε. Νομίζω ότι δεν έχουμε ερωτήσεις. Στο chat έχουμε μόνο συγχαρητήρια. Εντάξει, τους ευχαριστώ. Πόσα άτομα είχαμε, Παύλο, αν μπορείς να πεις. Από 115 μέχρι 118 φτάσαμε κάποια ώρα. Πάρα πολύ καλό. Ένα πολύ μεγάλος αριθμός. Τους ευχαριστούμε για την διάθεσή τους. Να τους τονίσω μόνο το χρόνιο δυσμορφικό σύνδρομο, τα δυσμορφικά σύνδρομα, τα διάφορα, που πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι εκεί. Δυστυχώς, οι ψυχίατροι, Μανώλη, θα το ξέρεις και εσύ, μια και έχετε αρχίσει από το project, τις περισσότερες φορές δεν είναι αρνητικοί μας, δεν προχωρήσει το χειρουργείο, αλλά εμείς εισπράττουμε περίεργα αποτελέσματα μετά από τους ασθενείς. Οι ασθενείς κάνουν τρομερή κάλυψη στα προβλήματά τους. Θυμάμαι στο Άμστερνταμ ότι κανένας, μα κανένας, δεν απορρίπτεται από τους ψυχίατρους. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Όχι, οι ψυχίατροι σε εμάς λένε ναι, μπορεί να υπογράψει ή όχι, δεν μπορεί να υπογράψει. Αυτό μας λένε. Σωστό. Αλλά πραγματικά πώς το λένε, οι 7 ερωτήσεις που έχουμε, που είναι πανεύκολο, δηλαδή δεν ξέρω αν μπορείτε να σας τις περάσω. Όχι, θα μας το στείλει στα mail μας, άμα έχεις τη διάθεση, δεν υπάρχει θέμα. Είναι πανεύκολο.
για την κυρία Κεσίδου, που έγραψε ένα σχόλιο να αναρτώνται οι ερωτήσεις. Δεν είχαμε ερωτήσεις, κυρία Κεσίδου. Ο διάλογος έγινε ανάμεσά μας για να υπάρξει μια κουβέντα πάνω σε όσα ακούστηκαν. Νομίζω ότι δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Να αφήσουμε και άλλα για να συζητήσουμε στην οργάνωση που θα γίνει το επόμενο Παράσκευο Σαββατοκύριακο από την Πανελληνολογική Εταιρεία. Γιώργο, έχεις κεντρικό ρόλο. Εγώ δεν ξέρω τι θα λέω πάντως στα Botox που δεν ασχολούμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι θα στηρίξουμε την επόμενη εκδήλωση. Τα ερωτηματολόγια λοιπόν των ασθενών αυτά μπορούν να περάσουν και μέσω, Μανώλη, μέσω και της Ρινολογικής Εταιρείας. Ναι, βεβαίως. Εμείς τα χρησιμοποιούμε. Μπορείτε να τα στείλετε και μέσω της Ρινολογικής Εταιρείας. Όλοι είμαστε μέλη, όλοι είμαστε γραμμένοι. Τα μέλη είναι διαθέσιμα σε όλους. Βλέπω το όνομα του κυρίου Φερεκίδη, του δασκάλου μου. Χαίρομαι που τον βλέπω ότι μας παρακολουθεί. Ίσως το μακρύτερα λίγο από το πεδίο του, αλλά πάντα ανοιχτό σε νέες ιδέες και προκλήσεις. Άρα λοιπόν, Μανώλη, εσύ, επειδή το έχετε φτιάξει μαζί με τον Γιάννη τον Κωνσταντινίδη, μπορείτε να τα στείλετε και να ξεκινήσει και μια συνεργασία και σε άλλα τμήματα, ώστε το υλικό που να συλλέγεται να είναι μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο. Ναι, ναι. Πολύ ευχαριστώ. Θέλει και το έντυπο συνένεσης η Όλγα. Σωστά, Όλγα. Το έντυπο συνένεσης. Α, βέβαια. Ναι, πολύ ευχαρίστω. Όλα αυτά μπορούν να σταλούν μέσω mail. Καλό απόγευμα για όλους. Θέλω να τα στείλω σε σένα. Όχι, να τα στείλεις μέσω της εταιρείας. Μέσω της εταιρείας. Θέλω να υπενθυμίσω όμως, γιατί βλέπω 2-3 νοσοκομιακούς οι οποίοι κυρίως ασχολούνται με τη δημιουργία των εντύπων αυτών. Για μας τους ιδιώτες εργαζόμενους στο μεροκάματο, εδώ που πόνουμε το αίμα, όσο πιο πολλά τους λέμε και όσο πιο πολλά τους εξηγούμε και όσο πιο πολλά αναφερόμαστε στις επιπλοκές, τόσο πιο πολλούς ασθενείς χάνουμε, να το ξέρετε. Και τόσο, βέβαια, τόσο όμως εσείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν εξασφαλίζουμε τίποτα περισσότερο εντωμεταξύ, μόνο κάνουμε. Όχι. Δεν υπάρχει καμία, ας πούμε, εξασφάλιση ότι δεν θα έχουμε πελάτες. Είναι μεγάλη σημασία. Όταν λες εσύ ότι υπάρχουν αυτές οι επιπλοκές ή δεν υπάρχουν. Αυτός που θέλει να σου την κάνει, θα σου την κάνει. Θέλει ας έχει υπογράψει, θέλει ας μην έχει υπογράψει. Είναι γεγονός αυτό, αναφυζητώ. Λοιπόν, Μανώλη, ίσως θα είναι σκόπιμο να προσφέρετε στο σύνολο αυτή τη δουλειά που έχετε κάνει. Βεβαίως είναι καλή προσπάθεια και θα ήθελα να έχω και εγώ τέτοια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι από την Euphoria, δεν είμαστε μόνο εμείς. Τους ομιλητές, πολύ ωραίες παρουσιάσεις. Ναι, από την Euphoria, το ξέρω το πυρήνα της θέματος, αλλά το έχετε δουλέψει στα ελληνικά. Και ευχαριστώ και εσένα που συντονίσαμε μαζί. Καλό βράδυ σε όλους. Παύλο, να μου επιτρέψεις να σας συγχαρώ. Προσωπικά. Γεια σου, που σε βλέπω κιόλας. Γεια σου. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί φαίνεται ότι η πανδημία μας έχει ευνοήσει όσον αφορά το επιστημονικό μας έργο. Θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαίτερα. Μας έχει τουλάχιστον. Ορίστε. Επιτρέπετε να χαιρετήσω. Μας έχει κάνει ζημιά τουλάχιστον. Επιτρέπετε να χαιρετήσω τον φίλο μου και ο εμέριτος καθηγητή, τον κύριο Φερεκίδη. Έλα. Το έκανα από σένα για σένα. Καλησπέρα σας, κύριε Φερεκίδη. Χαίρομαι που σας βλέπω. Να είστε ακόμα μάχημα. Είμαστε. Όσο βλέπουμε εσάς, θα στεκόμαστε πιο όρθιοι εμείς. Συνεχίστε. Μια χαρά. Μπράβο σας. Ευχόμαστε να σας έχουμε πάντα παράδειγμα. Θυμάμαι την πρώτη ρινοπλαστική που είχα δει στην Ελλάδα το 1972 και τα χάλια της ρινοπλαστικής. Και βλέπω τώρα την διαφορά. Γι' αυτό το έγραψα αυτό, ότι εξελίχθηκε το πράγμα. Μπράβο. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε, Όλγα, συγγνώμη, να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τους σπόνσορές μας και λέω τα σκευάσματα, το Hemostop και το Athomer, το Gio Carmi και την εταιρεία Les Laboratories Brodier, εντάξει, με μπερδεύετε, αλλά ίσως γίνεται όταν το επαναλαμβάνω έτσι περισσότερο μπαίνει στη μνήμη των ανθρώπων. Όλγα, ευχαριστούμε για την συνδρομή σου. Για τη δική σας συνδρομή πρέπει να σας ευχαριστούμε εμείς καταρχήν και θα ήθελα να πω ότι κάποια από αυτά τα συμπεράσματα που βγήκαν σήμερα για να μην εκτιθέμεθα στον ασθενή μας θα πρέπει να τα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, διότι πολλοί ασθενείς κυκλοφορούν με μία φωτογραφία από γιατρό σε γιατρό και περιμένουν να ακούσουν ένα «αχ» από κάποιον. Θα πρέπει να υπάρχει καταρχήν η αλληλεγγύη και η αλληλοϋποστήριξη μεταξύ μας. Κανείς μας δεν είναι Θεός και όλοι κρινόμεθα. Οι περισσότεροι έχουμε σταθεί ο ένας δίπλα στον άλλο όταν χρειάστηκε. Λοιπόν, ακριβώς. Καλό βράδυ σε όλους σας. Ραντεβού καλό βράδυ. Περιμένουμε τα ερωτηματολόγια και τα έντυπα. Περιμένουμε για να λέμε. Ο Μανώλης είναι πάντοτε σε αυτά άψογος. Θα τα στείλω. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας.